Σιλβάνη του ψυχαναλυτή. Ναι, μα γιατί όχι. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή γιατί έχει καμία αμφιβολία ότι η καρδιά αποφασίζει συνήθως πιο σωστά. Ναι, όχι. Το θέμα είναι ότι η καρδιά αποφασίζει στα σημαντικά. Να στο δευτερεύοντα θέλει σκέψη, λογική, για να τα ζυγίσει. Τα σημαντικά πάνε με την καρδιά. Εξάλλου η αλήθεια είναι ότι, ας πούμε, κάθε σκέφτεσαι, κάνει, φαίνεται. Άμα κάνει λάθος, είναι λάθος το λάθος. Να το κάνει με την καρδιά μπορεί να είναι και σωστό λάθος, δηλαδή. Να το ευχαριστηθεί λιγάκι. Είναι μια απόφαση που φωνήθηκε. Φωνήθηκε χάρτ και άλλα τέτοια. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν. Να δω που θα κολλήσει με την ατζέντα τη σημερινή ολόκληρη. Μα δεν με νοιάζει καθόλου. Λίγο πριν έρθουμε, μπούμε στο στούντιο και τα λοιπά και υποστούμε για την επεξεργασία για να μας βλέπετε όπως μας βλέπετε, γιατί κατά τα άλλα έχουμε τα χάλια μας. Πρέπει να πω ότι πρέπει να αποθεώσουμε την τηλεοπτική δημοκρατία. Ναι. Δηλαδή, έχετε φάει 5 χρόνια προκαταρκτικά, debate δεν έχει. Θα μείνετε με το debate στο χέρι. Είναι σαφές αυτό. Το ήθελε ο κόσμος, το περίμενε λες. 7 Ιουλίου τώρα εκλογές. Πότε έγινε το debate? Πρώτη ήταν η τελευταία, έφυγε, επανήλθε, τη χάσαμε κι αυτή. Ψιλοφλόμο, αν πέταγες ένα σποτάκι μέσα με Ρονάλντο, με κανένα μπάνιο, καμιά παραλία, κανένα, μπορεί και να το βλέπα. Θα επιζήσουμε Γιώργο μου όμως, διότι σου θυμίζω ότι έχουμε κάμποσες εκλογές ζήσει, εκλογικές αναμετρήσεις χωρίς debate. Ναι. Είναι ένα παλιό πρόβλημα. Εγώ το ήθελα πάντως το debate. Έχουμε ζήσει τα πάντα σε σχέση με το debate. Το λέω το πόνο μου, δηλαδή τώρα έχουμε υποστεί ας πούμε τόσο καιρό, καλεσμένους υποψηφιότητες. Πες μου να σου πω, να σε ρωτήσω πάλι τα ίδια αυτού και από την αρχή και τα ρέστα. Και να μην φτάσουμε, ας πούμε, στο debate, στην τηλεμαχία. Εγώ το μόνο που ευχαριστήκαμε. Είναι αμαρτία, ρε παιδί μου, τηλεοπτική. Οι περισσότερες συζητήσεις πολιτικών αρχηγών μπροστά στο τηλεοπτικό φακό ελάχιστα διαφοροποιούνται από αυτό που έχουμε ζήσει και από το βήμα της Βουλής σε κόντρες πολιτικών αρχηγών. Αυτό που ευχαριστούμε στο debate είναι που παίζουν με τα δευτερόλεπτα, αυτά τα 90 ναι, που ναι. Τους φεύγει και αγχώνονται. Ναι. Αντίστροφη μέτρηση. Και φουντώνουν και χάνουν τα λόγια εκεί καμιά φορά ή βιάζονται στις τελευταίες συλλαβές. 75, 84, 85, 85, 90, μπιπ. Το μαρτύριο, το μαρτύριο της τηλεόρασης. Κάνε μπιπ. Μπιπ. Τζορτζίνα, μαλλιά ρόζι, γιατί δεν σταματήσουμε ποτέ. Καλώς σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους για σήμερα. Ανοιχτά της Καρπασίας φτάνει το δεύτερο γεωτρύπανο της Άγκυρας για βούς. Η Τουρκία αγνοεί τις προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στέλνει δικό της τελεσίγραφο στις Βρυξέλλες, απειλώντας με θερμό επεισόδιο. Να μην διανοηθεί η Τουρκία να κάνει γεώτρηση στο Καστελόριζο, διεμήνυσε ο Αλέξης Τσίπρας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει σχέδιο και θα αποτρέψει οποιαδήποτε γεώτρηση στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Δεν θα προκαλέσει θερμό επεισόδιο η Τουρκία, εκτίμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο σενάριο. Δεν θα γίνει το debate των πολιτικών αρχηγών όπως προέκυψε μετά την σύσκεψη της Διακομματικής Επιτροπής στη Βουλή. Σε λίγο όλο το παρασκήνιο. Νίκη του Εκρέμη Μάμογλου και στις επαναληπτικές εκλογές της Κωνσταντινούπολης. Για ιστορική ήττα του Ερντογάν κάνει λόγο ο διεθνής τύπος. Πώς αντέδρασε ο πρόεδρος της Τουρκίας. Και αυτό είναι θέμα μεγάλο, έτσι. Κοιτάξτε τώρα, σε σχέση με την τηλεόραση, πιο σπουδαίο θέμα, πιο μεγάλο είναι πάντα τα ελληνοτουρκικά. Είναι αυτή η ανατροπή στην Κωνσταντινούπολη μετά από 25 πόσα χρόνια. Μας επηρεάζει. Θα σου πω μια εικόνα. Ο Γρεκός πήρε την πόλη. Ναι. Η μεγάλη καταγγελία εναντίον του Μάμογλου είναι ότι ήταν Έλληνας. Δηλαδή εκεί φτάσαμε. Αλλά διάβασα. Αυτός φώναζε δεν είμαι έτσι. Διάφορες ιστορικές μπαλαφάρες. Μην το πω αλλιώς τώρα. Ναι. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε να σε το σούρου. Αλλά είναι τώρα απίστευτο να ακούς, ας πούμε, ότι απελευθερώσαμε την Κωνσταντινούπολη από το Βυζάντιο. Ναι. Να τα λένε αυτά. Τώρα θέλω να σου περιγράψω μια εικόνα, είναι η πρώτη εικόνα που θυμάμαι από την Κωνσταντινούπολη. Πρέπει να είναι το καλοκαίρι του 98, Ντάλα Αύγουστος. Και μας έχει παραλάβει εκεί πέρα μια ωραιοτάτη δεσποινή, σαν για αυτούς που έχουμε και εμείς εδώ. Ωραιοτάτη Ευρωπαία, με το τυραντέτη στο αυτό, όλα τα κομφόρ, πολύ ωραία κοπέλα, πολύ αεράτη, είναι ξαναγός μας. Και μας έχει πάει μέχρι το παζάρι, περισσότεροι Έλληνες που πάει η Κωνσταντινούπολη, ναι. Φαντάζομαι. Και σας φωνάζανε Γιώργο, ναι. Γιώργο. Και όπως κρατάνε, ξέρεις, όλους το χαρτάκι. Όλους πέφταν μέσα. Ναι, Γιώργος Γκρουπ, ξέρω εγώ τι. Ναι. Ακριβώς δίπλα είναι δύο άλλα κορίτσια. Κοριτσάκια, νεαρότατα, 16-17 χρονών κτλ. Και ενώ η ξεναγός μας είναι Ευρωπαία, με τον αέρα της και τα ωραία της, δίπλα είναι δύο κορίτσια με μαντήλες και παλτά 15 Αυγούστου, ναι. Που ακουμπάνε κάτω. Αυτό που λέμε ολόσωμη κάλυψη και τα αρέστα. Και βλέπεις αυτή την εικόνα και λες αυτή η πόλη είναι ένα οξύμορο. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν σε κοιτάω και λέω τώρα Ευρώπη,
Ασία, ναι, πολιτισμός, Ισλάμ. Από τη δεκαετία του 90 είναι ακόμα χειρότερη εικόνα σε αυτό το διαχωρισμό που θα μπορούσε κάποιος να δει τα επόμενα χρόνια και πολύ περισσότερο την πρόσφατη περίοδο. Η Μαντήλα είναι σε πολύ μεγαλύτερη ακτίνα, ναι. Πολύ πιο. Και πολλές φορές είναι και γυναικεία διεκδίκηση Μαντήλα, έτσι, μια πόλη, το δικαίωμά τους, λέει, να φοράνε. Με δύο κοινωνίες. Αν το άλλο τώρα, πραγματικά είναι, σου προκαλεί εντύπωση, επίθεση εναντίον, ευτυχώς ο κόσμος τον σάρωσε, έτσι, εναντίον του Ιμάμογλου, που να θυμίσουμε ότι είχε κερδίσει με 13.000 ψήφους και τώρα ναι. Κερδίσει με 770.000 ψήφους. Δηλαδή, λογικό είναι και αυτό πάντως και αναμενόμενο. Να τον κατηγορείς Έλληνας. Μια κάλπη. Είσαι Έλληνας. Δεν είναι χειρότερο που σου πω. Δεν είναι ο Ιμάμογλου Έλληνας πάντως. Όχι, καμία σχέση. Απλώς ξέρει να χορεύει ποντιακά γιατί. Ο Αρδίζογλου είναι. Αυτά είναι. Τεράστια. Λοιπόν. Έχουμε το debate. Δημήτρης Γκάτσιος είναι στην αίθουσα σύνταξης για να μας πει. Έλα, το Δημήτρη, έλα. Το μεγάλο αδιέξοδο. Έλα, Δημήτρη, να μας πει την αποθέωση της τηλεοπτικής μας δημοκρατίας. Καλησπέρα. Καλώς σε ναυάγιο οδηγείτε, σύμφωνα, καλή εβδομάδα. Σε ναυάγιο οδηγείτε σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις η διεξαγωγή της περιλάλητης τηλεμαχίας. Την περιμέναμε εδώ και εβδομάδες, την περιμέναμε μετά την προκήρυξη των προώρων εκλογών της 7ης Ιουλίου. Αλλά όπως όλα δείχνουν, αυτή δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, τα τελευταία λεπτά έχουμε μπει σε ένα πινκ-πονγκ όπου οι ευθύνες μεταφέρονται από το ένα κόμμα στο άλλο. Τι θέλω να πω δηλαδή. Μουτζούρι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του Κινήματος Αλλαγής. Η Νέα Δημοκρατία δείχνει προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Η Χαριλάου Τρικούπη δείχνει επίσης προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εάν θέλετε, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ξεκινάει η συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής. Έρχεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η Νέα Δημοκρατία και θέτει επιτάπητος δύο ημερομηνίες, 27 και 28 Ιουνίου, την προσεχή Πέμπτη και την προσεχή Παρασκευή. Σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες πληροφορίες, ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχεται τις ημερομηνίες αυτές, όμως Κίνημα Αλλαγής και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, λόγω εκδηλώσεων, κομματικών εκδηλώσεων ενόψει των εκλογών, τις απορρίπτουν. Στο σημείο αυτό φέρεται ότι ο Νάσος Ηλιόπουλος βγαίνει από την αίθουσα, επικοινωνεί με το Μέγαρο Μαξίμου και μπαίνοντας πάλι στην αίθουσα μεταφέρει την άποψη του Αλέξη Τσίπρα, το θέλω του Αλέξη Τσίπρα, που δεν είναι άλλο ότι δέχομαι να γίνει τηλεμαχία την 1η Ιουλίου για να γυρίσω από τις Βρυξέλλες. Αναλαμβάνοντας και ένα ρίσκο, ναι, αν προλάβω ακριβώς, να έρθω, ξέρω εγώ τι. Αν προλάβω να μεταφέρουμε την τηλεμαχία στις 10 η ώρα το βράδυ, έτσι ώστε να έχω προλάβει να γυρίσω από τις Βρυξέλλες. Η Νέα Δημοκρατία αποδέχεται και αυτή την ημερομηνία, ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εδώ αντιδρά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Γιατί? Τις προηγούμενες ημέρες ο Περισσός είχε οργανώσει την μεγάλη ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Δημήτρη Κουτσούμπα στη Θεσσαλονίκη για την 1η Ιουλίου. Όταν ανακοινώθηκε η τηλεμαχία της 1ης Ιουλίου, άλλαξε την ημερομηνία ο Περισσός, τη μετέφερε για τη Δευτέρα Ιουλίου. Τώρα λοιπόν που ενημερώθηκαν ότι η τηλεμαχία πάει για την 1η Ιουλίου πάλι, αντέδρασαν λέγοντας ότι εμείς έχουμε τυπώσει ήδη προεκλογικό υλικό, ήδη έχουμε ανακοινώσει την προεκλογική ομιλία του Γενικού Γραμματέα, επομένως ανάβουμε κόκκινο. Αυτό είναι μέχρι στιγμής στο παρασκήνιο. Υπάρχουν δηλώσεις, παραδηλώσεις. Για παράδειγμα, ο Νάσος Ηλιόπουλος στράφηκε εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και του Κινήματος Αλλαγής και επανέφερε ουσιαστικά το θέμα της τηλεμαχίας ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε αυτό θα ήταν και πιο εφικτό από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί ναι, αν τα κράτησα τουλάχιστον εγώ σωστά, από όσα μας είπες Δημήτρη, πρόβλημα ημερομηνίας δεν έβαζε η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία, τα βρίσκανε. Πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Άρχισε να μπερδεύει το πράγμα ακριβώς επειδή όταν έχουμε να κάνουμε πέντε παίκτες. Όταν μπήκαν οι κομματικές εκδηλώσεις Κινήματος Αλλαγής, Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, εκεί άρχισε να μπλέκεται το πράγμα. Ένα και κόμμα, να φαίνεται ότι ενδοκόμαστε. Λαγό που λέμε είχε αυτή η συνεδρίαση τελικά. Είχε κάποιον που μπήκε μπροστά για να μπλοκάρει το debate. Το ήθελε κάποιος το debate, δεν το ήθελε κανένας. Βολεύονται όλοι, δεν βολεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ που ενδεχομένως το βλέπει και ως μια τελευταία σανίδα ευκαιρίας. Νομίζω ότι εάν πάρουμε υπόψη μας τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη το τελευταίο 24ωρο, ήθελαν τη διεξαγωγή μιας τηλεμαχίας. Για παράδειγμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θες είπε ότι εγώ εδώ είμαι να κάνω τηλεμαχία, έτοιμος, έχουμε προτείνει ημερομηνίες. Το ίδιο και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος χθες
Στράφηκε εμέσως πλήρη σαφώ στη συνέντευξή του που παραχώρησε στην ΕΡΤΡΙΑ, λέγοντας ότι παρακολουθώ ουσιαστικά τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Απαντώ σε αυτές γιατί δεν μπορούμε να βρεθούμε ενώπιος ενώπιο και να θέσω εγώ τα ερωτήματα στον πρόεδρο. Πάντως, Δημήτρη, έχω πολύ καιρό να συμφωνήσω με τον Τζίπρα, αλλά θα συμφωνήσω. Δηλαδή, αυτοί οι παράλληλοι, και πήγα να πω παράλληλοι, γλώσσα λανθάνωσα, μονόλογοι. Εμφανίζεται ένα στο ένα κανάλι. Ναι. Εμφανίζεται το άλλο στο άλλο. Δεν προλαβαίνουμε τις συνεντεύξεις. Έχουμε πρωί, βράδυ, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, εφημερίδες, τα πάντα όλα. Και αυτό το να βρεθούν σε μια κανονική συζήτηση. Και εγώ κανονική δεν εννοώ το debate, να το ξεκαθαρίσω. Ναι. Κανονική συζήτηση είναι σου μιλάω, μου μιλάς, ανταλλάσσουμε επιχειρήματα. Έχω δικαίωμα, αν είμαι δημοσιογράφος στο τραπέζι, να κάνω follow-up και πάει λέγοντας. Αλλά δηλαδή... επίτρεψε μου να βάλω μια παράμετρο, γιατί εδώ ο Διονύσης τα πετάει και τα αφήνει μετά. Η αλήθεια είναι ότι το debate το επιδιώκει πάντα αυτός που είναι πίσω. Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι, το ξέρουμε 50 χρόνια φούρνιαρες που λένε. Το επιδιώκεις άμα είσαι πίσω. Εδώ, από ό,τι φαίνεται και ο αέρας που έχει η Νέα Δημοκρατία, την αφήνει άνετα να πει, ας το κάνουμε ρε παιδιά, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί τα λεγόμενα μικρά κόμματα, μένει από την κάλπη να αποδειχθεί αν είναι μικρά, μεσαία ή μεγάλα, ενώ μόνο να κερδίσουν έχουν κατά τη γνώμη μου αυτή την ιστορία, αντί να κάνουν ό,τι μπορούν για να γίνει, μάλλον κάνουν ό,τι μπορούν για να μην γίνει. Μα είναι και το μεγάλο ερώτημα αυτό, από τη στιγμή που έπεσαν στο τραπέζι πάρα πολλές ημερομηνίες, τουλάχιστον μία θα μπορούσε να βρεθεί. Κάποια προγραμματισμένη ομιλία να πάει λίγο πιο πίσω, κάποια εκδήλωση να έρθει πιο μπροστά. Απομένουν 2 εβδομάδες, όπως πολύ σωστά είπατε και προηγουμένως, ουσιαστικά μέχρι την επόμενη Τρίτη θα είχαμε την ευχέρεια να πραγματοποιηθεί η τηλεμαχία, γιατί μετά ξεκινούν οι κεντρικές προεκλογικές ομιλίες των κομμάτων. Έστω. Εντάξει, τώρα... Και δεν έχει και νόημα ένα debate το τελευταίο δίμερο ή τριήμερο, έτσι, για να ακριβώς, είμαστε ειλικρινείς. Θέλει κάποιες μέρες από τις κάλπες. Πάντως, να έχει προηγηθεί για να πρέπει... ζυμωθεί και στο... Μετά τον ναυάγιο αυτό, ίσως πρέπει να έρθει στο προσκήνιο και μια γενικότερη αλλαγή των τηλεμαχιών. Εντάξει, έχεις χίλια δίκια, γιατί εδώ διαβάσαμε. Καταρχήν διαβάσαμε την άποψη του Νίκου Χατζηνικολάου. Εγώ εκεί δεν πάω, είναι παράλληλο και μόνο. Με δύο κουβέντες είπε: εγώ δεν πάω να κάνω τη γλάστρα. Μετά διάβασα το άρθρο που έγραψε η Στάι. Πάλι και η Έλλη είναι καυστικότατη για τον τρόπο που γίνονται οι τηλεμαχίες. Θέλω να πω ότι, ρε παιδί μου, υποτίθεται ότι είναι ένα τηλεοπτικό υπάρχει πολιτικό γεγονός. Από ό,τι φαίνεται σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, διαχρονικά δηλαδή, μια κουβέντα που την έχουμε ξανακάνει. Ναι, αλλά όλες τις άλλες μέρες, Διονύση μου, είναι στο παρακαλετό. Να τους βγάλεις να μιλήσουν. Κατά καιρούς, να Γιώργο, αυτό... σου θυμίζω ότι επιχειρείται να μπει λίγο, αλλά το πίπερο να αλλάξει λίγο το κόνσεπτ του debate και κάποια στιγμή αποφασίσαν, επειδή δεν συζητάει κανείς με τον άλλον, δεν βάζει ερωτήματα, να έχει δικαίωμα, δεν θυμάμαι αν είχε γίνει σε ένα ή σε δύο από τα debate που έχουν προηγηθεί, να έχει δικαίωμα ένας πολιτικός αρχηγός να υποβάλει μία ερώτηση σε κάποιον που θα διαλέξει, όχι να διαλογιστεί. Δηλαδή να κάνει το Χατζηνικολάου τη Στάι, προκειμένου το ελάχιστο νομίζω ότι είναι αυτό. Τέλος πάντων. Δημήτρη, δεν είσαι από την Αμερική. Ναι, ότι δεν χρειάζεται να την ανακαλύψουμε τη ρημάδα. Κάνουμε και αλλού debate. Μπορούμε να πάρουμε τη συντάγη. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όποτε θέλεις διακόπτης για νεότερα. Εννοείται. Πάντως, εγώ θα το ξαναπώ. Ζούμε μια εποχή όπου τα τελευταία 20 χρόνια η τηλεόραση έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη της δημοκρατίας και την ποιότητα της δημοκρατίας, καλή ή κακή. Ναι. Και όταν φαίνεται τέτοια αδυναμία. Είναι μεγάλο το γεγονός αυτής της αδυναμίας. Δηλαδή, μιλάμε για συνένεση και συνένωση και δεν μπορούμε να βρούμε ημερομηνία. Εγώ συμφωνώ ότι στην εποχή της τηλεδημοκρατίας το να μην γίνεται debate είναι πρόβλημα και σφαλμένη κίνηση για τα κόμματα, έτσι, για τον πολιτικό κόσμο. Μαντάρα τα κάνανε. Ενδύεκη. Από την άλλη όμως, έβλεπα πρόσφατα μία λίστα με τα 10 πιο... φημισμένα, με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση γεγονότα, δεν υπήρχε κανένα debate μέσα. Ακόμη και με το σπάσιμο των ποσοστών στα διάφορα κανάλια, γιατί το παίζουν τουλάχιστον 4, 5, 6. Μπορώ να σου θυμίσω τα 2-3 μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα εντάχει. Το Euro θα μου πεις. Το πρώτο ήταν Eurovision Σάκης Ρουβάς 86%. Το δεύτερο ήταν Ανδρέας Μικρούτσικος Big Brother. Δηλαδή θέλω να πω ότι άμα μπούμε στη λογική τι κόβει εταιρεία, δεν κάνουμε ποτέ τίποτα. Σε πάση περιπτώσει δεν τους είχε περάσει. Σωστό και αυτό. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε εμείς εδώ τα δικά μας τα τηλεοπτικά. Βεβαίως παράλληλα με αυτά που δεν μπορούμε να βρούμε και μιλάμε και για συνένεση, προφανέστατα τα πιο σοβαρά μας έρχονται από την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Πάμε στο Λεωνίδα Καπερναράκο. Καλώς το Λεωνίδα. Καλό μεσημέρι. Για βάζ ή για βούς τώρα, δώστε θέλω.
Γιαβάς και δεν χαμπαριάζει. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι εκφράσεις εξ Ανατολάς. Καλά χαμπέρια δεν έχουμε πάντως. Καλά χαμπέρια όχι, και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι τραβά το σκηνή η Τουρκία. Μόνο μη σπάσει, διότι το Γιαβούς κατεβαίνει προς την Καρπασία. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένας χάρτης σήμερα στο πρωτοσέλιδο των νέων που γράφει ουσιαστικά ότι κυκλώνουν την Κύπρο. Το Γιαβούς, λέει, πέρασε από τη Ρόδο, κατευθύνεται στην Κυπριακή ΑΟΣ. Βλέπουμε όμως τώρα πού ακριβώς είναι οι θέσεις. Παράδειγμα, ο Πορθητής είναι δυτικά και είναι ανοιχτά, βέβαια, πολύ ανοιχτά, από την Πάφο. Το Μπαρμπαρός έχει καλύψει θέση νότια, το οποίο βρίσκεται δηλαδή νότια της Λεμεσού. Το Rowan Norway, το αμερικανικό γεωτρύπανο, είναι λίγο απομακρυσμένο, και το Γιαβούς, όπως είπαμε, η θέση του προς την, εκεί στην Μύτη, να εξηγήσουμε και στον κόσμο, είναι η Ριζοκάρπασος, δηλαδή είναι στην Καρπασία. Πέρασε Ρόδο, πέρασε Καστελόριζο, έφτασε εκεί πολύ, έτσι έχει στόχευση ο τίτλος των νέων. Και όπως είπαμε, τραβάνε το σκηνί. Δηλαδή, αυτή η κυκλωτική κίνηση που λες, Λεωνίδα, είναι το όλο θέμα. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε Ανατολή, Δύση, Βορρά, Νότο, χοντρικά. Πρέπει να πούμε ότι φαίνεται ακόμα και από την οριοθέτηση των δύο γεωτρύπανων ότι είναι περίπου στην γραμμή που χωρίζει πια το νησί στα δύο εδώ και 40 χρόνια. Έτσι, δηλαδή, είναι στη λογική, το βόρειο κομμάτι είναι δικό μας. Και νομίζω ότι αυτό που συζητάγαμε με τον Διονύση, και νομίζω και παρέα, ότι εδώ φαίνεται να προκρίνουν πια τη λύση των δύο κρατών. Δηλαδή, εμείς είμαστε εντός της ΑΟΣ, εντός ή εκτός αγωγικών, της Βορείου Κύπρου. Μια τέτοια λογική νομίζω ότι σχεδιάζουν στο χάρτη οι Τούρκοι. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι είναι και μια ιστορία λίγων χρόνων βέβαια πίσω, που όταν μιλούσαμε και παλαιότερα για τα ομοσπονδιακά κράτη, όταν μιλούσαμε για το αν θα ανοίξει, δεν θα ανοίξει λιμάνι ή να προσγειώνονται αεροσκάφη στο βόρειο κομμάτι της Κύπρου. Φαίνεται όμως αυτό, να χρησιμοποιήσω αυτό που είπες και για βάση, φτάνουμε σε αυτό το σημείο ότι ουσιαστικά χωρίζονται, γίνονται δύο κράτη, το δικό σου και το δικό μου. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι και στις ΑΟΣ, εκεί λοιπόν οι Τούρκοι δεν φαίνεται να ξεχωρίζουν. Δεν είναι η δική σου και η δική μου, είναι το που υπάρχει ενέργεια. Αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο, λένε οι Τούρκοι, και όταν θα γίνει η εξόριξη, από εκεί και πέρα κάνουμε τη μοιρασιά, τα χωρίζουμε και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Δηλαδή, τα δικά σου δικά μου και τα δικά μου πάλι δικά μου. Ξέρεις, δεν θα μάθουμε εμείς τους Τούρκους, Λεωνίδα, να κάνουμε μπαζάρια. Τα έχουν πει όλα με μια παροιμία, η οποία είναι και από τις αγαπημένες μου κάθε φορά που ανοίγει τέτοια κουβέντα. Είναι τουρκική, λέει, δεν πουλάς, δεν αγοράζεις, στο παζάρι τι ζητάς. Οι Τούρκοι ξέρουν πάντα τι πουλάνε και τι αγοράζουν. Για μας δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Θα περίμενα όμως. Μην υπερβάλλουμε. Έχουν κάνει και εκείνοι αστοχίες. Ναι, δεν θα διαφωνήσω, αλλά τα τετελεσμένα και το ταμείο το δικό τους είναι για την ώρα τουλάχιστον γεμάτο. Αστοχίες θα μπορούσαμε να πούμε, και πολύ σωστά το θέσατε. Αστοχίες, παράδειγμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι συμμαχία Ελλάδος-Αιγύπτου. Ουσιαστικά μετά το Μόρση η Τουρκία έριξε στο πλάι μας την Αίγυπτο. Έριξε το Ισραήλ με τις κινήσεις που έκανε. Δεν ξέρω, εγώ θα το πω κινήσεις, δεν θα το πω γκάφες. Ακόμα και την Αμερική τώρα τη βάζει στο πλάι. Συμπεριφέρεται σαν υπερδύναμη της περιοχής. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για τα στρατηγικά της συμφέροντα θίγονται από όσα συμβαίνουν. Μένουν έξω από τα ενεργειακά, μένουν έξω από τους αγωγούς. Νομίζω ότι είναι αναμενόμενο, δηλαδή σε όποια πολιτική ανάλυση, ότι περιμένεις μια αντίδραση από τους Τούρκους. Τώρα το πόσο αξία είναι αυτή είναι συζητήσιμο. Η αντίδραση όμως θα δούμε πώς θα έρθει, γιατί το ένα κομμάτι είναι ότι οι γεωτρήσεις, θα το πω έτσι απλά, ότι είναι πολύ ακριβό σπορ. Μην ξεχνάμε και τι πληρώνει η Τουρκία. Δηλαδή, έχει χαλάσει 1 δισεκατομμύριο για τα γεωτρύπανα, 100.000 την ημέρα για να κινηθούν αυτά τα γεωτρύπανα. Πληρώνει νορβηγικό πλήρωμα. Είναι ένα πακέτο ολόκληρο. Και βέβαια, κυρίως, αν το βάλω και σε άλλη βάση, να δούμε τι θα κάνει και η Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά το non-paper που έστειλε ο Ερντογάν ευθέως απειλή για τα 27 κράτη-μέλη. Να δούμε και εκεί τι γίνεται, παρά τις
αργές γραφειοκρατικές διαδικασίες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που τόνισε σήμερα σε δηλώσεις του και ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης, ο πρόεδρος της Κύπρου. Περιμένει για αυτούς. Μίλησε στους δημοσιογράφους ότι ναι, θα υπάρχουν κυρώσεις, αλλά σιγά σιγά ξέρουμε τις διαδικασίες που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λεωνίδας Καπερνάκης, πολύ σε ευχαριστούμε, Λεωνίδα, όποτε χρειαστεί στον αέρα. Ναι, εννοείται. Τώρα εγώ θα σου το βάλω το θέμα και θέλω και να το πιάσεις έτσι με την πολιτική σου ανάλυση, να μας πεις. Λέγαμε για το κείμενο των Ευρωπαίων ότι, ναι, μάλιστα, πούντο το αποτέλεσμα. Βγαίνει ο Λεωνίδας, μας λέει, παιδιά, και δεύτερο γιοτρυπάμε. Το είχαν προαναγγείλει. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι, αυτό το χαρτί θα το παίξει για να μετρήσει μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η κόντρα η ευρωπαϊκή. Αλλά εκτιμώ ότι το επόμενο βήμα, ο κεντρικός στόχος, πριν βάλουν στο τραπέζι τα στρατιωτικά μέσα και όλα τα άλλα που ποτέ δεν ξέρεις πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Τη δήλωση του Τσίπρα χθες από την ότι δεν πρόκειται να φτάσει στο Καστελόριζο. Έχει ένα ενδιαφέρον. Μάλλον το έχουν περάσει αυτή την ώρα. Υπήρχε μια ανησυχία πως καθοδόν προς την Εμπλό, προς τα χωρικά ύδατα τα κυπριακά, μείνει εκεί, σταθμεύσει τα ανοιχτά του Καστελόριζου και μπλέξουμε εμείς με άλλα. Δεν έχουν και μια σιρτή που λένε. Φαίνεται ότι προχώρησε παρακάτω, μάλλον με κάποια σχετική ανακούφιση το είδαν αυτό το νεολόγιο και εδώ στην Αθήνα. Πάντως, οι Τούρκοι το σχέδιό τους όμως το βλέπουμε να το εξελίσσουν, ανεξάρτητα των δηλώσεων και των απειλών. Σε αυτή τη φάση και στο επόμενο της διπλωματίας, το είπες και εσύ νωρίτερα, το χαρτί της διπλωματίας θα το παίξουν μέχρι τέλους οι Τούρκοι. Πέρα από τους λιονταρισμούς για πολεμικά επεισόδια και θερμά επεισόδια, νομίζω ότι το χαρτί είναι ότι αν φτάσουμε στο άκρο ναού των Κύρι, θα πάμε σε μια διχοτόμηση, θα κλείσουμε το Κυπριακό με αυτόν τον τρόπο για να έχουμε μια συνεκμετάλλευση την οποία επισήμως την έχουν βάλει στο τραπέζι, έτσι. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πεις ένα ευχαριστώ, γιατί πίεσα σφιχτικά την συνταξία. Να έχουμε εδώ κοντά μας την Ιουλία Βελισσαράτου. Ωραίο. Είπα να είσαι εδώ κοντά μας. Καλό μεσημέρι. Και να καλωσορίσουμε και το άλλο μας το κορίτσι στην αίθουσα σύνταξη, Σοφία την Καρτάλη. Καλησπέρα. Λοιπόν, Ελληνίδες έτσι δεδηλωμένες, έτσι. Σκέψου να είσαι τώρα στην Κωνσταντινούπολη και να σου λένε είσαι Έλληνας πετροβολίστατον και τελικώς να κερδίσεις και τις εκλογές. Σοφία, σάρωσε χτες. Έβλεπα τα νούμερα, είναι... Σάρωσε ο άλλος. Ο άλλος, ναι. Ο Άλογλου. Ο Άλογλου. Αναλόγως από ποια οπτική γωνία θα τα δούμε, γιατί μιλάμε για τέλος της παντοδυναμίας του Ερντογάν και για μια μεγάλη νίκη του Εκρέμη Μάμογλου, και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια ιστορική νίκη, καθώς έχει πάρει τα μεγαλύτερα ποσοστά των τελευταίων 35 χρόνων, δηλαδή το 54% που είναι και το τελικό αποτέλεσμα, όχι το επίσημο, καθώς αυτό θα δοθεί, αναμένουμε αύριο να δοθούν τα επίσημα αποτελέσματα από το εκλογοδικείο. Το 54,21% είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει λάβει η Δήμαρχος στον Δήμο της Κωνσταντινούπολης. Οπότε μιλάμε για μια ιστορική νίκη. Και το ποσοστό της διαφοράς που διαμορφώνει αυτό το 54% επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έτσι. Μιλάμε για 9 μονάδες διαφορά. Ναι. Δεν μιλάμε για την οριακή διαφορά που είδαμε στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση που ήταν 13.000 ψήφοι και προκάλεσε την ανακαταμέτρηση και την επανάληψη των εκλογών και όλα αυτά. Τώρα εδώ μιλάμε, τους άρρωσε κανονικά. Ακριβώς. Είναι μια αμφισβήτητη νίκη για τον Εκρέμη Μάμογλου. Πάντως αυτή και η πρώτη νίκη ήταν αμφισβητήσιμη, για κατά τον Ερντογάν ήταν αμφισβητήσιμη. Ναι. Έχεις χιλιά δίκια, Ιουλία, αλλά το 13.000 με το 777, αν θυμάμαι καλά, κάτι τέτοιο έγραψε το Κοντέρ στο τέλος. Δεν έχουν καμία σχέση και εδώ θέλουμε και την άποψή σας, την ερμηνεία σας. Δηλαδή, τι έγινε ξαφνικά, ας πούμε, όλοι όσοι ήταν εναντίον του Ερντογάν συνασπίστηκαν πίσω από τον Ιμάμογλου. Μήπως το παρατράβηξε το σκηνί, μήπως τον θυματοποίησε. Γιατί, θα το πούμε και στη συνέχεια αυτό, σε ένα μήνα... αλλά αυτά ως απόψεις καταγράφονται και... να μου επιτρέψει λίγο η Σοφία που την διέκοψα. Καταγράφονται πάρα πολύ στο διεθνή τύπο. Πραγματικά οι αναλύσεις που γίνονται επιγραμματοποιούν αυτό, την ουσία ότι ο Ερντογάν τους έχει βάλει σε πολλές περιπέτειες παράλληλα και κάπου ήθελαν έναν άνθρωπο γαλήνιο. Αυτή είναι η χαρακτηριστική φράση, να τους βγάλει από αυτό το τέλμα που ο Ερντογάν έχει ανοίξει τόσα πολλά μέτωπα σε όλο τον λοιπόν, κόσμο. Για να τα πάρουμε με τη σειρά και όσο πιο σύντομα γίνεται, να δούμε πώς αποτυπώνουν στην Τουρκία σήμερα. Πρωτοσέλιδα, συνάδελφοι, τι γράφουν. Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικοί οι τίτλοι των πρωτοσέλιδων. Ας ξεκινήσουμε από τις φιλοκυβερνητικές εφημερίδες. Έχει οι και οποίες... άλλες.
Υπάρχουν και αντιπολιτευόμενες εφημερίδες. Ο αριθμός δεν είναι ο ίδιος. Μιλάμε για 2-3, ενώ οι υπόλοιπες ξεπερνούν τις 15. Οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες είναι γύρω στις 15, μπορεί και περισσότερες. Οι τίτλοι είναι πάνω κάτω το ίδιο και μάλιστα σε κάποιες εφημερίδες όπως η Χιουριέτη, η Γενή Σαφάκ, η Σαμπάχ, μιλάνε ουσιαστικά για το γεγονός ότι η Κωνσταντινούπολη έκανε την επιλογή της. Αυτός είναι ο τίτλος των περισσότερων εφημερίδων. Η Τζουμχουριέτ που τη βλέπουμε τώρα και μπροστά μας μιλάει για τη νίκη του λαού, για πανολεθρία της. Και τώρα ερχόμαστε στις αντιπολιτευόμενες. Μιλάνε για πανολεθρία της παντοδυναμίας του Ερντογάν, το χαστούκι του λαού η Ευρενσέλ, η Καράρ σεισμός στις Κάλπες και η Σεστζού μιλάει για ιστορική διαφορά. Αυτός είναι ο τίτλος του εξοφύλου. Και έχουμε και αντιδράσεις και από βουλευτές, πρώην βουλευτές, μέλη του κόμματος ανάπτυξης και δικαιοσύνης του κόμματος του Ερντογάν, οι οποίοι πλέον μιλάνε για μια αυτοκριτική, ότι θα πρέπει να αρχίσουμε και εμείς τη δική μας αυτοκριτική. Μετά από 17 χρόνια θα πρέπει να δούμε τι κάναμε λάθος και να δώσουμε ξανά την ελπίδα στον κόσμο. Βεβαίως, έτσι. Να πούμε ότι αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως μία ήττα την οποία ο Ερντογάν δεν την έχει ξαναβιώσει, και προσωπική ήττα, αλλά και μία ήττα για το τι θα ακολουθήσει στο εσωτερικό του κόμματός του. Καθώς ο ίδιος ο Ερντογάν προέρχεται από ένα ισλαμικό κόμμα, το κόμμα της Ευημερίας, και ανήκει στο γκρουπ το οποίο αποσχίστηκε από την ομάδα, η οποία αποσχίστηκε και δημιούργησε το κόμμα ανάπτυξης και δικαιοσύνης. Και είναι αυτό ακριβώς το οποίο φοβάται τώρα ο Ερντογάν, καθώς υπάρχουν πολλοί. Μην πάθει ότι έκανε φοβάται. Ακριβώς, φίλοι οι οποίοι έχουν γίνει εχθροί, παλιοί σύντροφοι, οι οποίοι τον περιμένουν στη γωνία. Και κάποιοι από αυτούς είναι ο πρώην πρωθυπουργός Αχμέντ Νταβούτογλου, ο πρώην πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας, ο Αμπντουλάχ Γκιούλ, και ο πρώην υπουργός οικονομικών, ο Αλί Παπατζάν, ο οποίος ήταν και πολύ επιτυχημένος την περίοδο που διατέλεσε υπουργός οικονομικών. Και σύμφωνα με τις φήμες λένε ότι θα ηγηθεί του νέου κόμματος που αναμένεται να ανακοινωθεί. Να προσθέσω κάτι. Πολύ ενδεικτική ήταν η δήλωση του πρώην Προέδρου της Τουρκίας χθες μετά την ψηφοφορία του, όπου ουσιαστικά μίλησε με το προεκλογικό σλόγγαν του Εκρέμ Ιμάμογλου. Όλα θα πάνε καλά. Νομίζω από εδώ και πέρα... Τον τρολάρισε κανονικά. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία. Να αφήσουμε τον τουρκικό τύπο, που είναι πάντα πάρα πολύ ελεύθερος να εκφράζει τις απόψεις του, να τα λέμε αυτά, να μην τα ξεχνάμε. Τι γράφουν οι συνάδελφοι εντός ή εκτός εισαγωγικών στη Δύση? Μιλάνε για αλλαγή σελίδα στην Τουρκία, για κατακρυμνισμό του Ερντογάν ουσιαστικά από το θρόνο του. Το βασικό ζητούμενο προφανώς είναι αυτό για τη Δύση, έτσι, κατά πόσο γκρεμίζεται, είναι η αρχή του τέλους. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία και τη Γερμανία, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ούτως ή άλλως έχει ανοίξει μέτωπα με αυτές τις χώρες εδώ στόχος, και πάρα πολύ καιρό. Ο στόχος των μέσων, και τώρα μιλάμε με πάρα πολύ εμπειρή συντάκτρια, είναι ο Ερντογάν. Ο στόχος των μέσων είναι, έτσι, δηλαδή εδώ είναι πια και, πώς να πω, ξεπερνάει, αν θες, και τα συμφέροντα, τη σύγκρουση. Έχει προσωποποιηθεί το πράγμα. Ναι, έτσι, είναι η ευθεία σύγκρουση με τον Ερντογάν, γιατί και ο Ερντογάν το έχει προκαλέσει με την όλη του συμπεριφορά και με τη στάση του σε όλα τα ζητήματα. Δείχνει αυτό που είπες και εσύ προηγουμένως, ότι θέλει να δείχνει κυρίαρχος της περιοχής. Και δεν το κάνει μόνο στην Ελλάδα, το κάνει και στη Συρία, ναι, το κάνει στη Μέση Ανατολή, το κάνει παντού. Είναι παντού και λέει την άποψή του. Και μάλιστα μπορούμε να δούμε και τα άρθρα. Ο Ντενίς Γκιουζέλ είναι αρθρογράφος τουρκικής καταγωγής της Die Welt και λέει ότι αν η Τουρκία ήταν δημοκρατία, θα συγχαίραμε ουσιαστικά τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν είναι ένας δημοκράτης πολιτικός. Ξέρει ότι δεν τον περιμένει μια ήρεμη σταξιοδότηση στη Μαρμαρίδα όταν παραδώσει την εξουσία. Ουσιαστικά λέει ότι ο Ερντογάν είναι εκείνος ο οποίος προκάλεσε εκλογές που δεν έπρεπε να γίνουν. Και αυτό αποδεικνύει την αντιδημοκρατικότητά του. Μπορούμε να πούμε και στην επόμενη εφημερίδα, όπου είναι η Λιμπερασιόν, ιστορική ήττα του Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη. Οι πολίτες της Κωνσταντινούπολης έδωσαν ένα ηχηρό χαστούκι στον Τούρκο πρόεδρο την Κυριακή. Κανείς δεν μπερδεύτηκε τους τελευταίους μήνες, αναφέρει χαρακτηριστικά η γαλλική εφημερίδα. Μάλλον τα ξεμπέρδεψαν κατά τη Λιμπερασιόν. Αυτή η ψηφοφορία έχει την αξία του δημοψηφίσματος για τον πρόεδρο της Τουρκίας.
και η Λεφιγκάροπα στο ίδιο μήκος κύματος. Ο Ιμάμογλου έριξε από το θρόνο του Ερντογάν, τον Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη. Για το κόμμα του Τούρκου Προέδρου, η ΙΤΑ είναι ακόμα πιο δύσκολη. Είναι η δεύτερη, σημειώνει η Φιγκάρο, σε δύο μήνες. Υποστηρίζοντας, λέει, ότι έγιναν παρατυπίες, ο Ερντογάν έριξε το βάρος του σε μια νέα ψηφοφορία, στην οποία περίμενε να κερδίσει. Ήταν ένα λάθος τακτικής, ίσως το βαρύτερο της πολιτικής του σταδιοδρομίας. Ο Ερντογάν απέτυχε να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους του, όπως γράφει χαρακτηριστικά εφημερίδα. Και καταλήγει ότι ιδίως εκείνους της μεσαίας τάξης, και εδώ είναι η ουσία, που ψήφισαν το ΑΚΕΠΕ από ιδεολογία παρά από οικονομικό συμφέρον. Δηλαδή, ο Ερντογάν, κατάλαβαν ότι ήθελε ο Ερντογάν να ψηφίσουν αυτόν για να τον σώσουν. Αυτό το κατάλαβαν. Οπότε, από τη στιγμή που δεν είχαν κανένα συμφέρον, είτε οικονομικό, γιατί όπως ξέρετε, έχει πολύ μεγάλο οικονομικό πρόβλημα η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Ούτε έργα γίνονται, ούτε καλά περνάνε οι Τούρκοι ουσιαστικά στην καθημερινότητά τους. Και το μόνο που κατάλαβαν τον Ερντογάν ήταν ότι ήθελαν να τον σώσουν, να σώσουν δηλαδή την πολιτική του ιστεροφημία. Ναι. Γι' αυτό το λόγο και δεν του έδωσαν το λευκό χαρτί. Γιουλία, να ευχαριστούμε και... πάρα πολύ, ειλικρινά, γιατί εδώ νομίζω ότι με τρεις εφημερίδες τα πες όλα. Η αλήθεια είναι ότι οι πατάτες και το σπανάκι και τα κρεμμύδια, από ό,τι φαίνεται, είναι πυρηνικά όπλα. Όταν πρόκειται να τοποθετηθείς απέναντι στο ψηφίστε με γιατί με αγαπάτε. Το έχουμε ζήσει και εδώ, το ξέρουν και τα δικά μας κόμματα. Θα κάνουμε σχόλια και στη συνέχεια. Τι θα κάνεις τώρα, Φορτούνη μου? Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αυτή την πάσα. Έγινε. Πάσα. Το είπα γιατί σήμερα είναι από τα μεγαλύτερα συμβόλαια από τα σφαιρικά που έχουν υπογραφεί. Αργότερα αυτά όμως. Γεωτρύπανα, πετρελαιοφόρα, φρεγάτες, τάγκερ. Καλοκαιριάτικα, πολύ μαζευτήκαμε. Ναι, είναι ένα παιχνίδι με διακοπές και ένα φόντο που κρύβει τη θέα, έτσι, αλλά μαύρο. Λοιπόν, Κώστας Μητρόπουλος, θεός, δεν το συζητάμε από τα νέα και πρέπει να πω ότι κατάφερε να ενώσει την επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου που ήταν όπως ήταν με τον καιρό και την κάθοδο των μυρίων στις θάλασσες, έτσι. Σωστό. Να τα λέμε και αυτά. Να καλωσορίσουμε. Μα, πολλοί το είδαν στη Ρόδο, βγάζαν και φωτογραφίες στο Γιαβούζε, έτσι. Αλήθεια. Ναι. Εντάξει, τώρα ξέρεις, είναι και αυτούς που τους κατεβάζουν στα εξάρχεια και ζωνε, θα κάτσετε πίσω από τα ΜΑΤ, θα πάτε πολύ κοντά, έχει μολότοφ πάρτι. Έχει τέτοιο ξενάγηση. Έχουμε απόλυτα τα καλά. Θα στα πω μετά, αφού καλωσορίσουμε τον Δημήτρη Μάρτα, υποψήφιος βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης. Να τα λέμε. Ακριβώς. Σε εμάς είναι απλά τα πράγματα. Ναι, εδώ δεν έχει νότιο βόρειο. Εδώ θέλει πηξίδα. Βόρεια, ανατολικά, νοτιοδυτικά. Μπερδεύτηκε ο κόσμος, μπερδευτήκαμε και εμείς. Δεν έχετε αλλαγές εκεί. Το ερώτημα για να. Αλλά βέβαια είναι 175 περιοχές. Ε. Ναι. Μου είπε ένας συνάδελφος σήμερα, έχουν επισκεφτώ 47 χωριά. 47 του λέω. Σε μία εβδομάδα το έχω τελειώσει. Έλα στα 175. Εντάξει, έχετε την εμπειρία. Δεν είστε εντάξει, ναι, γιατί δεν βγήκαμε τώρα. 2,5-3 χρόνια τρέχουμε στην περιοχή. Μετά το Υπουργείο, δουλειά μου είναι να τρέχω, να έτρεχα στην περιοχή. Το Υπουργείο σας ακολουθεί? Το Υπουργείο πια από τα δύο, των οικονομικών. Των οικονομικών κυρίως. Των οικονομικών πάντοτε μας. Δηλαδή, ναι, πάτε ξέρω, σε μια από αυτές τις περιοχές και τα λοιπά, και αμέσως δέχεστε την ερώτηση. Το εξωτερικό, τίποτα, ούτε που το θυμούνται. Ναι, το οικονομικό. Εκείνο που είναι στην τσέπη. Είναι αυτό το οποίο είχε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή, ήταν μια πρόκληση, μπορώ να πω. Τι σας λένε γι' αυτό? Οι ηλικιωμένοι με θυμούνται. Έτσι, στα καπί και τα λοιπά, με θυμούνται. Είσαι εσύ αυτός με τις συντάξεις, λέω, εγώ αυτός με τις συντάξεις. Α, καλά. Ναι. Για τα καπί, για τους υπόλοιπους έχουν ξεχάσει λίγο το παρελθόν, βλέπουν το παρόν. Τι θα γίνει με το ένα, τι θα γίνει με το άλλο, πώς το ένα, πώς το άλλο. Πώς το άλλο, ναι. Το παρελθόν, μπορώ να σας πω, ήρθαν κάποιοι μικροί, έτσι, 17ρηδες, και μου λένε, μας κούρασε πολύ η συζήτηση για το παρελθόν. Αφήστε τα κατά μέρος και πείτε μας τι θα γίνει στο μέλλον. Έτσι πάνε αυτά, κύριε Μάρτα. Ένας θα έχει πίσω και άλλος θα έχει μπροστά. Είναι ψηφοφόροι πρώτη φορά ασκούν τέτοια κριτική. Δηλαδή, βλέποντας την τηλεόραση, μου είπαν ότι αρκετά πια με το παρελθόν μας κουράσατε. Μήπως κάνατε και λάθος τώρα. Πάντως, με τους 17ρηδες, αφού το βάλατε σε συζήτηση, προσδοκούσατε περισσότερα από αυτό που φάνηκε τουλάχιστον μέσα και από τα exit poll, γιατί εκεί έχουν καταγραφεί κυρίως ηλικίες. Άλλο τι έχουμε στο μυαλό μας και άλλο τι βγάζει η κάλπη. Άρα πρέπει να προσέξουμε τι βγάζει η κάλπη και να προσαρμόσουμε το μυαλό μας στην κάλπη. Το αντίθετο δεν μπορεί να γίνει.
Ναι. Εσείς άμα έχεις καθαρή όμως πολιτική άποψη. Δηλαδή, εγώ θέλω να πω ότι το ακούω πολλές φορές, το λέω και τα στελέχη σας, ότι πήραμε το μήνυμα κτλ. Εγώ δεν είχα καταλάβει να υπάρχει κάποιο μπέρδεμα στην πολιτική επιλογή. Θα είμαστε με τους αδύναμους, θα πάρουμε από αυτούς και θα δώσουμε στους άλλους. Νόμιζα ότι ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή με βάση το ταξικό πρόσημο του ΣΥΡΙΖΑ, τα λεγόμενα της αριστεράς κτλ. Τώρα δηλαδή θα γίνει λίγο λιγότερο αριστερά. Πώς θα γίνει? Η οποία τακτική γιατί δεν λειτουργήσε επίσης, κύριε Μάραδα? Λειτουργήσε, προσέξτε τι γίνεται. Με άλλα λόγια, αυτό που είπατε λέει το εξής. Δίνουμε προτεραιότητα στη φτώχεια και αφού λύσουμε το πρόβλημα της φτώχειας και πατήσει γερά στα πόδια της οικονομία, δίνουμε δεύτερη προτεραιότητα στους φόρους, στη μεσαία τάξη κτλ. Γιατί όποιος δεν δίνει προτεραιότητα στη φτώχεια, τότε κινδυνεύει να τεινάξει τα πάντα στον αέρα και οι κοινωνικές εκρήξεις ποιους βλάπτουν? Βλάπτουν τη μεσαία τάξη. Τα μαγαζιά δεν λειτουργούν, ο κόσμος φοβάται να βγει στην αγορά. Αυτό ήταν, αν θέλετε, το βαθύτερο νόημα της πολιτικής. Αυτή την πολιτική την εφαρμόσαμε εμείς. Και θεωρώ κάθε συνετή κυβέρνηση θα εφάρμοζε μια τέτοια πολιτική. Από όσο θυμάμαι, δεν σας αρέσουν τα συνθήματα, αλλά εγώ θα πω ότι εχθές και με βάση τα Twitter που έγραψε ο Πρωθυπουργός, θυμηθήκαμε τα συνθήματα του 1981. Έτσι. Ναι. Και όταν στη δεύτερη εκλογική μάχη κινδύνευε να χάσει μάλιστα το Πασόκ, συγγνώμη, γλώσσα αναθάνουσα, θυμηθήκαμε το σύνθημα «Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά». Μήπως είμαστε στο ίδιο σημείο? Αυτά θα τα κρίνουν οι πολίτες. Οι πολίτες, ναι, έχουν... αλλά εσείς κάνετε την επιλογή, δεν το γράψα εγώ, Αλέξη Τσίπρας το γράψα. Οι πολίτες, ναι, οι πολίτες θυμούνται τι έγινε πριν 4, 5, 6, 7, 8, 9 χρόνια. Δεν έχει περάσει μια 15ετία. Σε ευρωεκλογές δεν φάνηκε, κύριε Υπουργέ. Σε ευρωεκλογές, προσέξτε, σε ευρωεκλογές ασκήθηκε μια δρυμύτατη κριτική που είχε στόχο την πολιτική μας. Δεν είχε στόχο τις άλλες πολιτικές. Τώρα αυτή η κριτική δίνει τη θέση της στη σύγκριση. Και καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, το στοιχείο της σύγκρισης εύλογα δυναμώνει στο μυαλό του κόσμου. Δηλαδή, κόσμος ο οποίος δεν λειτουργεί πολύ με το συναίσθημα, αλλά έχει την λογική του ως κυρίαρχο στοιχείο και το συναίσθημα, θα αρχίσει να λέει εντάξει, δεν μου αρέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, πολύ καλά. Ο άλλος είναι καλύτερος ή χειρότερος. Και ανάμεσα στα δύο δεν μου αρέσει, θα επιλέξει το δεν μου αρέσει το λιγότερο. Αυτό δεν νομίζετε ότι το έβαλε το δίλημα και αυτή τη σύγκριση στο μυαλό του και στις ευρωεκλογές? Όχι. Δεν όχι. Είχε μία λογική εθνικών εκλογών αυτή η κάλπη πολύ περισσότερα από τις αντίστοιχες ευρωεκλογές του παρελθόντος? Είχε εθνικών εκλογών με την έννοια της κριτικής. Ας πω μια δρυμύτατη κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Αυτό ήταν το στίγμα της περίοδου. Εμείς με όλη μας την καρδιά να το δεχτούμε. Εγώ όμως δεν μπορώ να ξεχνάω ότι έχει συμβεί πριν από ένα μήνα. Δηλαδή, όταν έχει βγει ο Πρωθυπουργός και λέει το ψηφοδέλτιο επάνω, το δικό μου γράφει 13η σύνταξη. Και του απέναντι γράφει κατάργηση. Αυτό δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Θέλω να πω ότι ακούω ένα αφήγημα. Έτσι χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη του σειρμού. Ένα αφήγημα το οποίο θυμίζει πάρα πολύ αυτό των ευρωεκλογών. Και σε ευρωεκλογές το αποτέλεσμα ήταν 9,5 μονάδες διαφορά. Τι θα διαφοροποιήσει τώρα, ας πούμε? Εγώ νομίζω υπάρχει μια λεπτή κόκκινη γραμμή ανάμεσα σε ευρωεκλογές και σε εθνικές εκλογές, όπου ο κόσμος είχε κατά νου την πολιτική μας, άσκησε μια κριτική, αλλά δεν είχε όμως κατά νου πολύ την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Λέτε, κύριε Μάρδα, ότι ήταν πιο χαλαρή η ψήφος? Ότι ήθελα να σου στείλω ένα μήνυμα ότι τα έχεις κάνει μαντάρα, ξέρω εγώ, και σου το λέω γιατί είναι ευρωεκλογές και δεν βγάζω πρωθυπουργό. Ενώ τώρα βγάζω πρωθυπουργό. Αυτό μας λέτε εγώ. Τότε δεν υπήρχε και ένα σχέδιο προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, να σου το πω πάρα πολύ απλά. Δεν ήξερε ο κόσμος τι λέει η Νέα Δημοκρατία με έναν τρόπο πιο. Ακριβή, όχι ότι είναι ακριβής αυτός ο τρόπος που τώρα δίνεται. Έχουν ακόμα πολύ δρόμο για να παρουσιάσουν πρόγραμμα. Ακόμα είναι σε σχέδια προγράμματος και πρέπει μέσα στις επόμενες 13 μέρες να δώσουν ένα πρόγραμμα όπου ο κόσμος θα συγκρίνει τον προϋπολογισμό του 2020 που τον βλέπει και είναι ένας καθαρός προϋπολογισμός με αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία. Και αν φτάσουμε σε ένα σημείο να συγκρίνουμε πρόγραμμα με διακηρύξεις, θα δούμε πώς θα λειτουργήσει ο κόσμος. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσον επηρεάζουν. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή δικαιολογήσατε την, όχι την καμπάνια, δεν είναι θέμα καμπάνιας, είναι θέμα πολιτικής της τελευταίας τριετίας τουλάχιστον, με τη στήριξη στα φτωχά στρώματα και την παράκαμψη της μεσαίας τάξης, την οποία την αφήσαμε σε δεύτερη μοίρα για το μέλλον, όταν πια σταθεροποιηθεί, λέτε, η οικονομία και η φτωχή, τα λαϊκά στρώματα που δοκιμάζονται δεν θα εξεγερθούν. Μίλαγα με ένα στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ που θεωρεί ότι εν τέλει αυτή η τακτική ήταν λάθος.
εκλογικά λάθος, διότι η μεσαία τάξη είναι αυτή που επηρεάζει, κατευθύνει ακόμη και τις λαϊκές μάζες που περιμέναν αυτό το 500 την τελευταία διετία ως ένα 13ο μισθό ή μία 13η σύνταξη και τελικά έχασε τη μεσαία τάξη και δεν σε ακολούθησε και το κομμάτι που στήριξες με αυτή την επιδοματική πολιτική επί της ουσίας τα τελευταία 2 χρόνια ιδίως. Διότι στο καφενείο αυτός που κάνει καμπάνια και καθοδηγεί και μιλάει είναι αυτός που προέρχεται από τη μεσαία τάξη και τον επηρέασε τον άλλο. Θα σας απαντήσω πολύ απλά. Το ότι ήταν η πολιτική η προσήκουσα αποδεικνύεται από τη Γαλλία. Ναι. Ο πρόεδρος Μακρόν έδωσε έμφαση στη μεσαία τάξη και στις ανώτερες οικονομικές τάξεις και αγνόησε τη φτώχεια. Το αποτέλεσμα το είδαμε. Οι κοινωνικές εκρήξεις έθιξαν την μεσαία τάξη. Χριστούγεννα δεν λειτουργήσαν τα μαγαζιά στο Παρίσι και σε μεγάλες πόλεις. Το σοκ που δέχτηκε η γαλλική οικονομία ακόμα δεν το έχει ξεπεράσει. Και είναι, μπορώ να σας πω, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα πολιτικής που δεν δίνει τη δέουσα προσοχή στη φτώχεια. Ναι. Αυτή το καταγράφω. Είναι το σημείο εκκίνησης για οτιδήποτε άλλο. Άστε. Να ευχηθούμε καταρχήν καλή επιτυχία. Είπαμε πάνω, Θεσσαλονίκη, να τα λέμε αυτά. Αλφαβήτα και τελειώσαμε. Και χωρίς αλγορίθμους για να προσπαθεί κάποιος να καταλάβει πού βρίσκεται. Και καλό κουράγιο, 175 περιοχές πάντα. 175 περιοχές, γύρισε τις 169. Καλή επιτυχία, να είστε καλά. Θα προλάβετε τουλάχιστον άλλη μια στροφή, είμαι βέβαιος. Να είστε καλά. Βλέπω ότι είναι 2:44, είναι ώρα για Τζορτζίνα Μαλιαρόζη. Είναι ώρα να ρίξουμε και μια ματιά αυτή την ώρα στα πρωτοσέλιδα. Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Βέβαια, αν δεν έχεις και την εφημερίδα να τη μυρίσεις λίγο, απλά εντάξει. Θες και εσύ το χαρτί σου. Θα ήθελα και εγώ το χαρτί μου. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε τι θέμα έχει ως πρώτο θέμα, μεγάλο θέμα, τα νέα. Κυκλώνουν την Κύπρο. 2 γεωτρύπανα και 2 ερευνητικά τουρκικά σφίγγουν τη θηλιά γύρω από το νησί. Πάμε να δούμε το Έθνος. Η Τουρκία τραβάει το σχοινί από το ήτος ο Ερντογάν παρά το ευρωπαϊκό τελεσίγραφο. Η εφημερίδα των συντακτών έχει ως πρώτο θέμα το πρωί την κάλυπταν, το βράδυ την έδιωξαν. Αναφέρεται φυσικά στην υπόθεση Μωροπούλου. Και πάμε να δούμε και τον ελεύθερο τύπο. Πληρωμές αναδρομικών μετά τις εκλογές. Πώς θα πάνε ταμείο 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι. Η εστία. Ομπάμα προς Τσίπρα. Καμία εμπιστοσύνη στο Βαρουφάκι, λέει η εστία. Ενώ η δημοκρατία έχει ως μεγάλο τίτλο στο πρώτο σέλιδο «Οι τρεις σωλετήρες της Ελλάδας», ένα βιβλίο ξεγυμνώνει Γιώργο Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήμο και Αντώνη Σαμαρά. Στην Εσπρέσο τώρα. Την πέταξαν νεκρή στο ποτάμι. Φως στο θρίλερ της δράμας με την 57χρονη μητέρα 2 παιδιών. Πραγματικά ανατριχιαστικό αυτό το θέμα. Αυτό πραγματικά είναι ένα πολύ ανατριχιαστικό θέμα. Το έχει εντελεχώς μέσα η Εσπρέσο. Και ο Εθνικός Κήρυξ, η ενθρόνηση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, έγινε σε κλίμα συγκίνησης και ελπίδας. Να δούμε και την ναυτεμπορική, η οποία έχει ως πρώτο θέμα ο χάρτης της μεσαίας τάξης, πώς μετρούν Ελστάτ και ΑΔΕ τα μεσαία εισοδήματα, ποια η εξέλιξή τους τα τελευταία χρόνια. Αυτά από τις εφημερίδες. Να σε ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγο θα σε ξαναβρούμε με τα πρωτοσέλιδα εντός εκτός εισαγωγικών, από τα site, από το ίντερνετ. Καλώς τον κύριο Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Γιάννης Κεφαλογιάννης, βουλευτής στο Ρέθυμνο και υποψήφιος εκ νέου. Σωστά. Καλή επιτυχία προκαταβολικά. Νομίζω ότι τα πρωτοσέλιδα δίνουν αφορμή για να ξεκινήσουμε και αυτή τη συζήτηση. Βλέπετε ότι όντως είναι οι εκλογές της μεσαίας τάξης αυτές που έρχονται σε 7 Ιουλίου. Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι είναι της μεσαίας και της μικρομεσαίας τάξης και νομίζω ότι η πολιτική της Δημοκρατίας. Υπάρχει μεσαία τάξη τώρα στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, επειδή ακούω την ανάλυση και λέω ποια μεσαία. Πώς έγινε μικρομεσαία. Αν εμείς ήμασταν μεσαία τάξη, ας πούμε, πριν από 2 χρόνια, 3, 5, τώρα τι είμαστε. Νομίζω το 80-85% της ελληνικής κοινωνίας ανήκει στη μεσαία και μικρομεσαία τάξη. Και επίσης θεωρώ ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια που έδωσε βάση στην ουσία σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, προτάσεις όσον αφορά τη συγκεκριμένη τάξη έχει αποδώσει και νομίζω ότι ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που είχαμε την εκλογική επιτυχία στις ευρωεκλογές. Και θεωρώ επίσης ότι το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν πρόσεξε τη συγκεκριμένη κατηγορία και μιλάμε, επαναλαμβάνω, για το 80-85% της ελληνικής κοινωνίας είναι κάτι το οποίο το βρήκε μπροστά στις ευρωεκλογές και νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί και με το δεύτερο βήμα στις εθνικές εκλογές. Τώρα, εγώ θα σας κάνω απολύτως την ανατροπή. Γιατί σκεφτόμουν ότι έχοντας 9,5 μονάδες διαφορά σε ευρωεκλογές,
ένα αέρα από τις δημοσκοπήσεις, παράσταση νίκης, μεγάλες διαφορές κτλ. Αυτό που λογικά θα πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία να μην γίνει καμιά γκάφα, να μην μπει κανένα αυτογκόλ. Και ξαφνικά το Σαββατοκύριακο σκάει το θέμα Μωροπούλου. Κοιτάξτε. Ναι. Και νομίζω ότι τα αναγκλαστικά της Νέας Δημοκρατίας ήταν ιδιαίτερα γρήγορα. Βεβαίως, να πούμε, το θέμα της κυρίας Μωροπούλου έχει ξεκαθαριστεί. Ήδη αποσύρθηκε από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι κάτι το οποίο χρώνεται πολύ θετικά στον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά, με την έννοια ότι όταν βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, και δεν είναι το μοναδικό, αν θέλετε, παράδειγμα, και σε άλλες περιπτώσεις δηλώσεων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες ξέφυγαν από κάποια όρια, είδαμε ότι δεν υπήρξε καμία ανοχή. Σε αντίθεση με αυτά που βλέπαμε στην κυβέρνηση 4,5 χρόνια, που δεν βρέθηκε κανείς να παραιτηθεί για λόγους ευθυξίας. Γιάννη Κεφαλογιάννη. Συγκεκριμένο δεν ξέρω πόσο είχε και άλλη επιλογή, έτσι είχε προηγηθεί και το θέμα. Είχε γίνει και ιστορία με την Μυρσίνη Λοΐζου, που πραγματικά θα λέγε κάποιος τώρα πρέπει να φυλάς τα ρούχα σου 2 και 3 φορές. Δηλαδή η ζημιά που έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ τότε με την περίπτωση κυρίας Λοΐζου. Ήταν οφθαλμοφανής. Χωρίς να χρειαστεί να μπούμε σε λεπτομέρειες, οι δύο περιπτώσεις είναι τελείως διαφορετικές. Η κυρία Λοΐζου κακώς έπαιρνε την συγκεκριμένη σύνταξη από την αρχή. Γιατί η κυρία Μωροπούλου καλώς την έπαιρνε. Η κυρία Μωροπούλου, από ό,τι φαίνεται, μέχρι το 2010 νομίμως την έπαιρνε. Από το 2010 που άλλαξε ο νόμος, από ό,τι φαίνεται, δεν είχε ενημερωθεί. Αλλά για να μην μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες, αυτή τη στιγμή καλώς έγινε η συγκεκριμένη διαχείριση του προβλήματος και είναι η κυρία Μωροπούλου εκτός ψηφοδελτίων. Και νομίζω είναι κάτι το οποίο χρεώνεται πολύ θετικά. Πάντως, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί μπορεί κανείς να έχει την τοποθέτηση που έχετε εσείς και για την οικονομία της συζήτησης αντιδεχτώ να πάμε παρακάτω. Δηλαδή, ότι ο πρόεδρος αντέδρασε. Εσείς είστε νέος, πολύ νέος κιόλας, αλλά έχετε και μεγάλη πορεία μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχουν φίλτρα. Οι άνθρωποι που αποφασίζουν, γιατί για παράδειγμα, στην περίπτωση του Λοΐζου που θυμήθηκε ο Διονύσης, έγινε προσωπική κριτική στο Βερναρδάκη. Που πήγες και τη βρήκες και την πατήσαμε και έγινε έτσι και έτσι. Δεν είχε κλείσει, κυρία Μωροπούλου, όταν την εντάξατε στο ψηφοδέλτιο. Δεν το ψάξατε λιγάκι. Να είχε περάσει από κρυσάρα. Έχει. Κανονικά πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες και όσο γίνεται να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προσεκτικοί. Εγώ το αντιλαμβάνομαι αυτό το πράγμα. Αλλά αντιλαμβάνεστε επίσης ότι και πολλές φορές και υπό την πίεση των ημερών μπορεί και κάτι να ξεφύγει. Είναι και ανθρώπινο. Θα αποδοθούν οι ευθύνες, αν θέλετε, και για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά νομίζω ότι ας κρατήσουμε τη μεγάλη εικόνα. Η κυρία Μωροπούλου είναι εκτός των ληστών της Νέας Δημοκρατίας και αυτό νομίζω αποτυπώνει το σε καλύτερο αποτέλεσμα. Θα μείνουμε στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Ρόδου των Δεκανήσων κλπ. Πριν σας καλωσορίσουμε, μιλάγαμε με τον Λεωνίδα τον Καπερναράκο. Έχει περικυκλωθεί η Κύπρος από τα τουρκικά σκάφη και από τα δύο Αιγαιοτρύπανα και από τον Μπαρμπαρός. Πώς τα διαβάζετε εσείς αυτά τα πράγματα, γιατί εδώ έχουμε και μια κουβέντα του τύπου αν είναι αποτελεσματικά ή όχι τα ευρωπαϊκά μέτρα, που δεν είναι ακόμα μέτρα, μια νουθεσία είναι. Είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία αισθάνεται ότι μένει εκτός του ενεργειακού παιχνιδιού της Ανατολικής Μεσογείου. Και είναι επίσης ξεκάθαρο ότι στην ουσία με τις κινήσεις της ξεφεύγει από αυτό το οποίο διαχρονικά γνωρίζαμε ότι. Ναι, μεν είναι ένας γείτονας ο οποίος είναι απρόληπτος, αλλά τουλάχιστον εντάσσεται στο λεγόμενο δυτικό στρατόπεδο. Είδατε τελευταία ότι, για παράδειγμα, κάνει κάποιου διαφορετικού τύπου προσεγγίσεις με διάφορες χώρες της ευρύτερης περιοχής, είτε λέγεται Ιράν, είτε λέγεται Ρωσία. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Θεωρώ ότι πράγματι δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στις ρηματικές διακοινώσεις ή ακόμα και σε λεκτικές καταδίκες της συγκεκριμένης κατάστασης. Πρέπει και η Ευρώπη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Για παράδειγμα, δεν γίνεται να επιβάλλονται συγκεκριμένες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας για το θέμα της Κριμαίας και της, αν θέλετε, όποιες επιθετικότητες από εκείνη τη χώρα στις γειτονικές περιοχές. Και όταν βλέπουμε, για παράδειγμα, να απειλούνται και να παραβιάζονται κυριαρχικά δικαιώματα 100 μελών, όπως είναι η Κύπρος και η Ελλάδα, στην ουσία να μένουμε μόνο σε λεκτικές καταδίκες. Άρα, περιμένω και από τα επόμενα συμβούλια πολιτικών αρχηγών και σε επίπεδο βεβαίως Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύνοδο κορυφής, να υπάρξουν και συγκεκριμένες κυρώσεις, συγκεκριμένα μέτρα και να είστε σίγουροι ότι τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το θέμα έχει ήδη σταθεί στο ύψος των εθνικών περιστάσεων συγκεκριμένα και ως επόμενη κυβέρνηση νομίζω ότι θα προωθήσει το συγκεκριμένο ζήτημα καλύτερα. Το αποτέλεσμα στην Κωνσταντινούπολη, αυτή η ήττα Ερντογάν ουσιαστικά, είναι μια προσωπική ήττα Ερντογάν όπως το χειρίστηκε με την επαναληπτική ψηφοφορία, θα αλλάξει τα δεδομένα? Πιστεύετε ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στα ελληνοτουρκικά, λιγότερη ένταση ή θα σκληρύνει? Κοιτάξτε, εγώ επειδή μίλησα ήδη από χθες με πολλούς φίλους μου από την Κωνσταντινούπολη και την Τουρκία, θεωρούν καταρχάς ένα πολύ θετικό γεγονός ότι υπήρξε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, με την έννοια ότι ενδεχομένως, αν και είναι πολύ πρόωρο αυτό, αλλά να είναι και η αρχή του τέλους μιας απόλυτης κυριαρχίας πολιτικής του Προέδρου Ερντογάν στην Τουρκία. Καλό ή κακό? Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Είναι ένα καλό αποτέλεσμα με την έννοια ότι φαίνεται ότι υπάρχει και μια αντίδραση του τουρκικού λαού σε κάποιες πολιτικές, εσωτερικές τουλάχιστον,
που αφορούν. Ήταν ακραία ανθεληνική ρητορική του Ερντογάν τον τελευταίο καιρό. Ναι, γι' αυτό σας λέω. Ήταν ένα θετικό αποτέλεσμα, μια θετική αντίδραση προκειμένου του λαού της Κωνσταντινούπολης σε αυτά τα ζητήματα. Το κρατάμε. Δύο πραγματάκια για να κλείσουμε, γιατί έχετε και πολύ μεγάλη πίεση και ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση. Το πρώτο. Δεν γίνεται debate. Με ευθύνη της κυβέρνησης. Γιατί ξέρετε, τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία. Είπε σε όποια ημερομηνία θέλετε και τα λοιπά. Και να έρθω και από το. Επειδή παρακολούθησα το ρεπορτάζ το οποίο ήταν ακριβέστατο, mm-hmm. είδατε ότι η Νέα Δημοκρατία αλλάξαν τις ημερομηνίες για 27-28, είπαμε ναι. Ξαναπάμε στην 1η Ιουλίου, ξανά είπαμε ναι. Τώρα, αν κάποια άλλα κόμματα ή και η κυβέρνηση θέτουν προς κόμματα, αυτό είναι. Έχω την εντύπωση ότι η κυβέρνηση θέλει πάρα πολύ αυτό το debate. Και εμείς το ίδιο πιστεύουμε. Και ένα τελευταίο, γιατί αφορά για το νησί μας. Να τα λέμε και αυτά, κύριε Διονύση. Το δικό σας. Το δικό μας το νησί. Είναι ίσως η μόνη περιφέρεια στην Ελλάδα που δεν την είδαμε σε χάρτη μπλε. Μιλάτε για τις περιφερειακές εκλογές. Γιατί θυμίζω στις ευρωεκλογές τόσο το Ρέθυμνο όσο και το Λασίδι ήταν μπλε. Ναι. Και ο στόχος είναι σε αυτές τις εθνικές εκλογές, θα πω άλλος ένας δομός τουλάχιστον από αυτή μπλε. Τρεις στους τέσσερις. Ποιο φοβάστε περισσότερο? Κοιτάξτε, με βάση και τα αποτελέσματα, η πιο δύσκολη περιφέρεια είναι το Ηράκλειο. Άρα, νομίζω ότι ο εκλογικός στόχος είναι τουλάχιστον Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι να είναι μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Αλλά γιατί όχι και σε επίπεδο περιφέρειας, συνολικά, άμα κανείς προσθέσει τα αποτελέσματα στους τέσσερις νομούς, τελικά η Νέα Δημοκρατία να είναι πρωτοκόμμα. Το 3 στους 4 δεν έχει ξανασυμβεί πάντως. Ναι. Όχι, ούτε το 2 στους 4 έχει ξανασυμβεί. Ούτε το 2 στους 4. Γιάννης Κεφαλογιάννης, υποψήφιος στο Ρέθυμνο με τη Νέα Δημοκρατία. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και καλή πτήση. Να είστε καλά. Άντε να πασάρουμε τώρα. Η σούπα Φορτούνης πίνει. Τι να πω τώρα. Αύριο το πρωί θα περιμένω 4 ώρες, θα στηθώ στην τηλεόραση. Έχει άντε το κούμπο, αν θα πάρει το MVP. Πάσα. Λογικά. Επιστρέψαμε. Αφού είδαμε Κώστα Μητρόπουλο, να δούμε και Κώστα Σκλαβενίτη από τα σημερινά νέα. Τι έγινε και χαμογελάς, τόσο καλά πάμε? Όχι, τόσο χάλια πάνε οι άλλοι. Αυτό είναι. Είναι με μπλε κοστούμι αυτό αυτός που το λέει. Ναι. Εμένα μου αρέσει είναι η προσέγγιση του Σκλαβενίτη. Η κατσίκα του γείτονα. Είναι έτσι, για την κατσίκα του γείτονα να πεθάνει, να ψοφήσει και δεν βαριέσαι, ας μην πηγαίνουμε κι εμείς καλά. Λοιπόν, τώρα θα γυρίσουμε σε μια ιστορία που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλιώς ήταν ο σχεδιασμός. Ήταν η ιστορία Νοβάρτης φτάνοντας σε εκλογές. Θα μπορούσε να ήταν και ένα από τα θέματα της ημέρας, βεβαίως. Η ατζέντα έβγαλε μπροστά. Ναι, ήταν. Είχε εξέλιξη το Σαββατοκύριακο. Πάντως έλεγε ότι στις καρέκλες των κατηγορουμένων θα καθόντουσαν οι υπουργοί, πρώην πρωθυπουργοί, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Νοβάρτης. Τεράστιο σκάνδαλο, διεθνείς διαστάσεις. Και εδώ μας γύρισε το πράγμα μετά τον Αγγελή που είπε ότι με πιέζανε να κατονομάσω πρωθυπουργούς και τα λοιπά. Άρχισαν να μιλάνε οι μάρτυρες. Και τα σχετικά. Τι ιστορία έχει αυτό με τον Ρασπούτιν? Τελικώς ο Σαμαράς. Και φτάνουμε δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές. Η κυβέρνηση να είναι σε μία θέση απολογούμενου. Ο Αντώνης Σαμαράς βγήκε με τη συνέντευξη στα παραπολιτικά και έχει πει ότι ο Ρασπούτιν είναι ο Παπαγγελόπουλος, έτσι, ο αναπληρωτής υπουργός. Έχουμε όνομα πίσω. Επιτέλους, βέβαια. Τουλάχιστον κάποιος που κατηγορείται και είπε ότι ο Ρασπούτιν δεν είναι, ξέρω εγώ, καμία μυθική μορφή από την τζαρική Ρωσία. Και είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και αρχίζει κάτι άλλο να ξετυλίγεται που έχει ενδιαφέρον. Καταρχάς, αναγκάστηκε ο κ. Παπαγγελόπουλος να βγει στο προσκήνιο, στο ξέφωτο κατάλληλος, να πει δεν είμαι εγώ, δεν υπάρχουν Ρασπούτιν σήμερα, υπήρχαν στο παρελθόν. Από την άλλη, πρέπει να πούμε ότι τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια είναι αυτά που έχουν χτίσει την οικογραφία και που σταδιακά. Φαίνεται να μην πω τη βαριά λέξη καταρρίων, φαίνεται να αλλάζουν. Και ένα από αυτά τα κομμάτια το έβγαλε ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος. Ναι. Νομίζω δεν έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλώς το Βασίλη. Και καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλησπέρα, βέβαια. Καλησπέρα. Λοιπόν, τι γίνεται με τους μάρτυρες, τα γυρνάνε, τα αλλάζουνε? Ναι, αποκαλύψαμε στο βήμα της Κυριακής για μια νέα διάσταση. Δηλαδή την κατάθεση ενός βασικού μάρτυρα του κυρίου Νίκου Μανία, που ήταν σίγουρος του Υπουργείου Υγείας σε θέματα προσδιορισμού του μαθηματικού τύπου των φαρμάκων. Σας θυμίζω ότι η κατάσταση του κυρίου Μανία των προμερικών μηνών, προτριών μηνών, είχε θεωρηθεί ότι επιβεβαίωνε κάποιες θεωρίες περί χρηματισμών πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, ο κύριος Μανίας διατυπώνει την άποψη ότι αναφέρει ότι ήταν θύμα πιέσεων από την πλευρά
της εισαγγελίας για να προχωρήσει αυτή την κατάθεση και ότι δεν έχει το νόημα η κατάθεση που έχει καταγραφεί, ότι το νόημα που της δόθηκε, ότι δεν μιλάει για χρηματισμούς πολιτικών προσώπων και αυτό είναι αντικείμενο κάποιων πιέσεων και μεταδεύσεων που υπήρξαν. Μάλιστα. Πάντως εδώ πέρα το να μιλάνε ο ένας μετά τον άλλο διαρκώς για πιέσεις μπλοκής προσώπων πολιτικών, νομίζω ότι δημιουργεί όντως μια ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου, Βασίλη, αυτή είναι νέα συμπληρωματική κατάθεση των λόγων μάρτυρα που περιλαμβάνεται πλέον στη δικογραφία, έτσι. Όχι, δεν είναι συμπληρωματική κατάθεση. Είναι κάποιες αναφορές και του ιδίου οι οποίες θα ενταχθούν σε άλλη δικαστική έρευνα που γίνεται αυτή τη στιγμή και η οποία θα έχει τις δικές του απαντήσεις, τις δικές του ενδιάσεις σε σχέση με την αρχική κατάθεση στην εισαγγελία διαφθοράς. Πάντως, Βασίλη, για να πούμε και την αλήθεια, από τα αυτά που γνωρίζουμε, γιατί δεν τα γνωρίζουμε όλα, η ιστορία Νοβάρτης στο δικαστικό της σκέλος, γιατί λέμε πάλι είναι ένα υπαρκτό παγκόσμιο σκάνδαλο. Στην ελληνική του πλευρά στήθηκε πάνω σε ορισμένες μαρτυρίες που είναι μετρησμένες στα δάχτυλα του ενός χεριού, έτσι. Ναι, μετά την κατάρρευση και των φαίνεται και των τριών μαρτύρων υποπροστασία, οι οποίοι ήταν ήδη εμπλεκόμενοι, είχαν κάποια προσωπικά κίνητρα για να προχωρήσουν κάποιες υπερβολικές επιβαρυντικές καταθέσεις μεσαγωγικά για πολιτικά πρόσωπα. Τώρα έρχεται και ο τέταρτος, ο κύριος Μανίας, ο οποίος επίσης φερόταν να έχει μιλήσει επιβαρυντικά, να αντιστρέψει την κατάσταση και να μιλήσει ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Εγώ και ότι δέχτηκα πιέσεις και τα λοιπά. Δεν είναι ότι είχε μιλήσει μόνο επιβαρυντικά, Βασίλη. Εγώ τον θυμάμαι και σε κάποια τηλεοπτικά παράθυρα να έχει βγει εκείνη την περίοδο, να έχει κάνει δηλώσεις. Δεν είμαι βέβαιος για τον κύριο Μανία. Λοιπόν, μπορεί να υπάρχει κάποιο μπέρδεμα με άλλο μάρτυρα. Ας το κρατήσουμε, γιατί τότε είχαμε και τα ονόματα που ήταν άλλα. Γιατί ξέρω ότι ήταν εκτός τηλεοπτικών παρατήρων. Μπορεί εγώ να μην έχω προσέξει μια κατάθεση του. Ναι. Αυτός πάντως περιμένει αυτή την ώρα ή έχει ζητήσει να κληθεί εκ νέου, έτσι, από τις εισαγγελικές αρχές. Υπάρχει μια δικαστική έρευνα για να πει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως παρουσιαστήκαν και ήμουνα θύμα κάποιων μεθοδεύσεων ή κινήσεων που υπάρχουν προκειμένου να εκμεευτούν κάποια στοιχεία. Λοιπόν, όπως γράφουμε στο δημοσίευμα του Βήματος Κυριακής. Θα το παρακολουθήσουμε, το παρακολουθείς και εσύ έτσι κι αλλιώς και φαντάζομαι ότι αν έχουμε εξελίξεις στις επόμενες ημέρες θα τα ξαναπούμε. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βασίλη. Πρέπει να πούμε ότι η μία ανατροπή ακολουθεί την άλλη. Ναι. Στη συγκεκριμένη ιστορία, ξαναλέω ότι ο σχεδιασμός προφανώς σε πολιτικό επίπεδο ήταν τελείως διαφορετικός. Άλλοι θα έπρεπε να είναι στη θέση του απολογουμένου. Και από ό,τι φαίνεται, το ενδιαφέρον πάντως είναι ότι για τις καταγγελίες του Αντώνη Σαμαρά και τις δηλώσεις, την απάντηση αυτή που ακολούθησε από τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, ερωτήθη ο Αλέξης Τσίπρας σε μια συνέντευξή του και είπε ότι ρωτήσε τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Σαν να τον άδειασε. Δηλαδή, δεν τον κάλυψε πάντως. Ναι, εγώ πάντως σε αυτή την περίπτωση λέω, τι λέτε τώρα, ξέρω εγώ, ο Παπαγγελόπουλος τα ξέρει έτσι όπως τα λέει, είναι τι συζητάμε, αν είναι το νομάρ της Κάναδα. Και διάφορα άλλα τέτοια. Τέλος πάντων, νομίζω ότι άφησε μια αιχμή για τον Σαμαρά του τύπου ότι η στάση του δείχνει πως κάτι τρέχει. Μάλλον γενικότερα, δεν νομίζω ότι αφορούσε τον Αντώνη Σαμαρά. Περισσότερο ίσως αφορούσε τον Άδων Γεωργιάδη ενδεχομένως ή άλλους που θεωρούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Για τον Σαμαρά από τους εκείνη την ώρα και εμένα μου έκανε εντύπωση. Ενώ για τον Παπαγγελόπουλο πρέπει να πω ότι ήταν πάρα πολύ γενικόλογος. Τώρα η αλήθεια είναι ότι πέσαν τα φώτα από ό,τι φαίνεται στην Νοβάρτης. Πέσουν και τα φώτα στη μισή Ανατολική Αττική. Και τώρα πάμε να σκοτεινιάσουμε τα πράγματα. Με 39 βαθμούς έξω, έτσι. Είναι ένα θέμα αυτό. Αν έχουμε το Θεό μας, να σκοτεινιάσουμε τα πράγματα με τη βοήθεια του Παναγιώτη Φωτεινού. Καλώς τον. Είναι λίγο οξύμορο, Παναγιώτη μου, συγγνώμη δηλαδή, αλλά εσύ φωτεινός άνθρωπος. Και στην αίθουσα σύνταξη αυτό μου λέγανε. Δεν είσαι ο μόνος. Σε πειράζαμε, σε τρολάρουμε. Όλοι λογικό. Ανατολική Αττική. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη μέρα, Γιώργο, με προβλήματα και με διακοπές ρεύματος. Στην Αττική γενικότερα, όχι μόνο Ανατολική Αττική. Χτες Κυριακή σημειώθηκαν βλάβες στο δίκτυο καλωδίωσης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και επηρέασαν την Πεντέλη, τους Τρακομακεδόνες, το Πολυδένδρη, τον Άγιο Στέφανο, τον Αυλώνα, τη Μαλακάσα και τις Αφιθνές. Σήμερα, εκτός λειτουργίας, είναι η γραμμή μέσης τάσης στα Σπαταλούτσα αλλά και Νέα Μάκρη Βουτζάς και επηρεάζει άμεσα τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής, την πολύπαθη Ανατολική Αττική, Γιώργο και Διονύση. Επίσης, προβλήματα από το πρωί παρατηρούνται και στα δυτικά προάστια λόγω ζημιάς στο μετασχηματιστή που υπάρχει στο Εγάλεο, με το Εγάλεο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι να αντιμετωπίζουν επίσης πάρα πολλά προβλήματα, ενώ υπάρχουν βλάβες ή μάλλον διακοπές ρεύματος και στα βόρεια προάστια.
Είναι βέβαιο ότι πάντως έχουμε βλάβες, έτσι. Εκεί οφείλεται και ζημίας, γιατί μέχρι τη μία είναι ο χρόνια... μετασχηματιστής, στην άλλη είναι το δίκτυο καλωδίωσης, στην άλλη είναι η γραμμή μέσης τάξης. Υπάρχουν βλάβες. Δεν ξέρω αν εκεί φταίει η συντήρηση. Διότι μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν κανόνας όταν ανέβαιναν οι θερμοκρασίες και είχαμε κάψει ένα πολύ περισσότερο, με κάποιο σχεδιασμό να κόβουν μέσα στη μέρα το ρεύμα αναπεριοχές για να μην πάμε σε ένα γενικό blackout, γιατί το σύστημα δεν μπορούσε να βρει την ενέργεια λοιπόν, επειδή όλη αυτή που χρειάζεται. Είναι σαφές ότι και οι τρεις έχουμε την άποψη ότι χρειάζεται ένας άντρας στο σπίτι για να αλλάζει λάμπες. Ναι. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Κώστα Μανιάτη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ. Μείνε μαζί μας, Παναγιώτη, αν θες να ρωτήσεις κάτι περισσότερα. Καλώς τον κύριο Μανιάτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Μας εξηγούσε ο Παναγιώτης ο Φωτεινός, ο συνάδελφος, ότι όλα αφήνονται σε βλάβες. Τώρα εμείς, για να είμαστε ειλικρινείς απέναντί σας και να μην τα λέμε εκτός όταν δεν είστε παρόν, το υπονόησε και ο Διονύσης. Η Ελλάδα όταν κάνει ζέστη παθαίνει blackout γιατί ανοίγουμε τα air condition, όταν κάνει κρύο ανοίγουμε τα καλοριφέρ, ξαναπαθαίνει αυτό. Τι συμβαίνει? Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Το προβλήματα που είχαμε την Κυριακή και σήμερα το πρωί δεν οφείλονται σε φορτία. Αλλά... Άρα να έχουμε υπερβολικά φορτία για να δημιουργηθούν τέτοια θέματα. Και κυρίως τα τελευταία 10 χρόνια με τα μνημόνια έχουμε μεγάλη ύφεση και το ανώτερο που έχουμε φτάσει είναι γύρω στα 8.500. Από 13.500, 12.000-13.000 που φτάναμε τα προηγούμενα χρόνια και δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα. Τώρα υπάρχει επάρκεια παραγωγής, μπορούμε να καλύψουμε όλα αυτά. Το πρόβλημά μας είναι το εξής όμως, ότι έχουμε το δίκτυο διανομής που για να μπορέσει να επαναφερθεί και να δώσει αυτό που χρειάζεται ο Έλληνας καταναλωτής από ένα τεχνίτη, αν τύχει μια ζημιά, αν φύγει μια γραμμή, χρειάζεται κάποιο χρόνο. Πρώτα υπήρχε αρκετό προσωπικό που μπορούσαν γρήγορα να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Τώρα η μέρα Κυριακή εργάζονταν πολύ λίγοι χτες. Έπρεπε να έρθει κόσμο και να είχαμε γι' αυτό είχαμε περισσότερε ώρε. Αυτές οι βλάβες οφείλονται στη ζέστη, στις υψηλές θερμοκρασίες, όντως, ή είναι συνηθισμένες βλάβες που απλά δίνουμε σημασία ιδιαίτερη λόγω του καύσωνα εμείς? Όχι. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε βροχές. Ζέστη, βροχή και πάρα πολλές βροχές. Τώρα είχαμε απότομα ζέστη. Αυτό δημιούργησαν διάφορα προβλήματα και γι' αυτό δημιουργήθηκαν και φύγανε κάποιες γραμμές. Δεν βρέθηκε γιατί κάναμε έλεγχο. Και για ποιο λόγο κάνουμε έλεγχο? Και για να μπορέσουμε να κάνουμε τον έλεγχο και να αποκαταστήσουμε σε ένα συγκεκριμένο χρόνο χ. Αυτές οι μέρες γίνονται σε περισσότερο χρόνο, γιατί λόγω ελλείψεως προσωπικού και υλικών κιόλας, γιατί υπάρχουν και υλικά που έχουμε ελλείψεις πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, δημιουργήθηκε το εξής φαινόμενο. Έπρεπε να ελέγξουμε το δίκτυο καλύτερα για την ασφάλεια του καταναλωτή, για την ασφάλεια του χώρου που βρίσκεται εκεί πέρα και για την ασφάλεια των τεχνητών που πάνε για να επαναφέρουν. Άρα καταλαβαίνετε, ο χρόνος τριπλασιάστηκε γιατί πρέπει να γίνουν αυτός ο έλεγχος. Μάλιστα. Και με την έλλειψη τεχνικού προσωπικού. Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Μανιάτη. Γιατί εμείς τεχνικοί δεν είμαστε, εγώ τα δέχομαι ακριβώς όπως τα λέτε. Αν και από ό,τι κατάλαβα, με τον τρόπο της αυτή η καιρική μεταστροφή από τις βροχές και τις μεγάλες ζέστες, ας πούμε, και τα ανάπαλιν, παίζει το ρόλο της, έτσι δεν είναι? Τώρα, όλα παίζουν το ρόλο. Μια τελευταία ερώτηση. Να σας πω το εξής. Για τη βλάβη που είχαμε στο Περιστέρι και αυτά, οφείλεται στο μετασχηματιστή. Έγινε βλάβη στο μετασχηματιστή που ασχολούνται οι τεχνικοί να τη φτιάξουν. Και δεν είναι από χτε, δεν είναι από σήμερα, είναι από προχτές η βλάβη στο τέτοιο. Είχαμε αρκετά ζημιά. Δεχτών. Απλώς εδώ και με βάση το τι περιμένουμε, γιατί είμαστε πια, ας πούμε, τελειώνει ο Ιούνιος όπου να είναι. Έτσι, οι αναμενόμενες θερμοκρασίες είναι λογικό να ξεπερνάνε εύκολα τους 35 βαθμούς και τα ρέστα. Αν σου κοπεί το ρεύμα για 3-4 ώρες και έχεις μαγαζί, καταστράφηκες. Αν έχεις πάει το Σάββατο το πρωί στο σούπερ μάρκετ και έχεις γεμίσει το ψυγείο, κλαίς τα λεφτά σου. Αν οι καθυστερήσεις που μας περιγράφεται είναι λόγω ελλείψεως προσωπικού, ελλείψεως πόρων, ελλείψεως ανταλλακτικών, το ένα τ' άλλο, να ξέρουμε γιατί είμαστε προετοιμασμένοι όσο όλο το καλοκαίρι να είμαστε. Μπορεί να πάει έτσι εν ολίγες. Κοιτάξτε να δείτε. Οι τεχνικοί δώσαν εξετάσεις και δίνουν συνέχεια εξετάσεις. Αν σκεφτούμε ότι το μήνα Ιανουάριο-Φεβρουάριο που ξεπεράσαμε τις 800.000 βλάβες και 400 τεχνικοί της επιχείρησης αποκαταστήσαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις βλάβες. Αν σκεφτούμε ότι πριν ένα χρόνο στη μεγάλη φωτιά στο Μάτι αποκαταστήσαν και δώσανε σε σύντομο χρονικό διάστημα λιγότερο από 25 μέρες, όταν κάποιοι λέγανε ότι θέλουμε 2 και 3 μήνες. Δεν μπαίνει έτσι το θέμα πάντως, επιτρέψτε μας. Δεν ρωτάμε προφανώς γιατί αναγνωρίζουμε το φιλότιμο και τον κόπο σας
Και δεν ρωτήσαμε με αυτή τη λογική. Ούτε ο Διονύσης ούτε εγώ. Αυτό που λέμε είναι αν πηγαίνουμε έτσι το καλοκαίρι, Παναγία μου. Αυτό λέμε. Εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε περισσότερους χρόνους και περισσότερα προβλήματα το επόμενο διάστημα. Γιατί πέσαμε και σε εκλογές. Δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη σε έκτακτο προσωπικό που γίνονται μέσα από τα ΣΕΠ λόγω των εκλογικών που υπήρχαν της Ευρωβουλής και τις εκλογές που έχουμε, τις εθνικές εκλογές 8 Ιουλίου. Άρα καταλαβαίνετε πόσο μεγάλες είναι οι ελλείψεις. Το κρατάμε αυτό, κύριε Μανιάτη. Αν μη τι άλλο, έχει μια ειλικρίνεια από πίσω. Λέτε ότι ναι, δυσμένης πρόβλεψης. Τα προβλήματα μπορεί να είναι χειρότερα. Μάλιστα. Κύριε Μανιάτη, καλά κουράγια. Τι να πούμε και μακάρι να. Με τις εκλογές και όλα τα άλλα που λέτε, και κόσμος να προσληφθεί και χρηματοδότηση να υπάρξει. Πάντως δύσκολα στις 8 και στις 9 και στις 10 Ιουλίου θα έχετε προσλήψεις. Να μην έχουν αυτά τα προβλήματα που λέτε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε. Ήταν ο Κώστας Μανιάτης, πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών. Δεν σου κρύβω ότι. Το έλεγα περίπου χιουμοριστικά, ας πούμε, πάντα στο ραδιόφωνο, ότι η Ελλάδα είναι φυτό εσωτερικού χώρου. Ότι λειτουργεί μεταξύ 18 και 30 βαθμών. Από εκεί και πέρα αρχίζει το πράγμα και γίνεται μαντάρα. Αν είναι έτσι όπως μας τα λέει ο κύριος Μανιάτης και πριν ζητηθεί μια υπερκατανάλωση ρεύματος, λόγω της παλαιότητας των υλικών έχουμε αυτά που έχουμε, σκέψου τώρα πραγματικά να μας κάνει ένα σερί σαραντάρι. Που για να μην νομίζει ο κόσμος ότι κινδυνολογούμε, σαραντάρια έχει τώρα που μιλάμε στο Βέλγιο και τη Γερμανία. Ναι, και βεβαίως αυτό που έχει βάλει, νομίζω ότι το βάζουν όλα τα σωματεία της ΔΕΗ, είναι πάγιο αίτημα για περισσότερο κόσμο, περισσότερες προσλήψεις. Δεν ξέρω στην εικόνα που έχει την οικονομική θέση της ΔΕΗ σήμερα. Πού το θέμα, το σχετικό. Δεν ξέρω που ψάχναμε για 400 εκατομμύρια. Για προσλήψεις υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε διαφημίσεις όμως. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι κάποιος μας βλέπει. Αν είχε και η ΔΕΗ, μπορεί να είχε. Ευτυχώς που η ενημέρωση δεν παθαίνει blackout, έτσι. Τώρα η αλήθεια είναι ποτέ δεν συνέβαινε, ότι το φως ποτέ δεν είναι αρκετό για να λούσει την Τζορτζίνα Μαλλιαρόζη. Η οποία τώρα θα μας φωτίσει με τα τελευταία νέα, ακριβώς, με βοήθεια site, παρακαλώ. Βουτιά στο διαδικτυο. Και τέτοια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το in.gr. Πόλεμος για τον Ρασπούτιν της δικαιοσύνης. Η κυβέρνηση σε ρόλο Πόντιου Πιλάτου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Είναι περίπου το σχόλιο που κάναμε και πριν. Γιατί όταν έφτασε η κουβέντα για τον Παπαγγελόπουλο, ας μιλήσει μόνος του ο Τσίπρας και διάφορα άλλα τέτοια. Έτσι. Πειρά μεταξύ των κομμάτων για την ακύρωση του debate. Εντάξει, σήμερα όλοι ασχολούνται με αυτό. Το περιμέναμε πώς και πώς. Τελικά δεν θα γίνει. Όπου ακούς πολλά κεράσια, ξέρεις τι λένε. Κλασικός μου τζούρις είναι αυτός. Ποιος θέλει που δεν γίνεται. ο άλλος. Λοιπόν. Κύπρος serial killer, 7 φορές ισόβια στον 35χρονο, επέβαλε το κακουργιοδικείο. Ναι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι βαριά η ποινή, αλλά εδώ πέρα που τα λέμε, τέτοια άλλη ιστορία εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι. Και δεν ξέρω ποια είναι βαριά ποινή για ένα τέτοιον άνθρωπο. Ισχύει αυτό που λες, Γιώργο, πράγματι. 7 φορές ισόβια μπορεί να είναι και λίγα. Λοιπόν, να πάμε όμως και στα νέα, να δούμε εκεί το πρώτο θέμα, το μεγάλο θέμα αυτήν την ώρα. Εκλογές 2019, ναυάγιο για το debate των πολιτικών αρχηγών. Αναμενόμενο. Δίκη Χρυσής Αυγής στο Σκαμνίο Καζαντζόγλου για τη δολοφονία Φίσα. Είναι και αυτό ένα θέμα που λίγο αργότερα θα κάνουμε και σύνδεση με το δικαστήριο για να ακούσουμε τα νέα από τη συγκεκριμένη δίκη. Ακριβώς. Εισαγγελής για νέο ποινικό κώδικα, κίνδυνος ασφυξίας στο σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης. Διονύση. Αν πρέπει να σχολιάσει. Μεγαλύτερη ασφυξία από ό,τι πρέπει να δει κανείς το συναγερμό, εν πάση περιπτώσει το καμπανάκι που εκπέμπουν οι εισαγγελείς, να δει την προηγούμενη είδηση που για τη δίκη της Χρυσής Αυγής ακόμα συζητάμε και την είδηση από την Κύπρο ότι έχει γίνει. Ναι. Ήδη η δίκη του άλλου. Μα δεν είναι τυχαίο το πρωτοσέλιδο. Μπαίνουν έτσι στη σειρά. Ξέρουν πώς βάζουν τις ειδήσεις. Είναι όλα μελετημένα. Είναι θαυμάστρια των νέων. Είναι σαφές η Τζορτζίνα μας. Πάμε παρακάτω. Πάμε και στο Βήμα.
εκατέρωθεν βολές για το ναυάγιο του debate, το παρασκήνιο. Είναι σήμερα η είδηση που μονοπολεί το ενδιαφέρον όλων. Yeah. Στουρνάρας, να μειωθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι σε συνεννόηση με τους θεσμούς, λέει ο κύριος Στουρνάρας. Ποια μεγάλα έργα θα βρει στο σιρτάρι η επόμενη κυβέρνηση. Και αυτό, πολύ ενδιαφέρον θέμα. Εγώ όμως τώρα λέω να πάμε να ενημερωθούμε λίγο για τα αθλητικά. Έλα, περιμένω πώς και πώς. Πάμε στο 10.gr. Πεδουλάκης διετίας στον Παναθηναϊκό είναι το πρώτο θέμα. Δικαίωση για τον Αργύρη Πεδουλάκη, πρέπει να πούμε αυτό, γιατί ήταν τεράστιο λάθος του Παναθηναϊκού που τον έδιωξε όταν έφυγε ο Μπράντοβιτς. Και το είχε παραδεχθεί και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πριν κάνα μήνα. Έτσι. Να τα λέμε αυτά και όταν είναι και καλύτερος ο Πεδουλάκης από μένα στον μπάσκετ, είμαστε στην ίδια εποχή, εγώ οφείλω να τον στηρίξω. Και πάμε και στο επόμενο θέμα. Νομίζω, Γιώργο, είναι το αγαπημένο σου. Φορτούνης, κομβική η στάση του Μαρινάκη. Συμφωνήσαμε σε 10 λεπτά. Ναι. Θέλω να πω και κάτι τώρα γι' αυτό. Γιατί βλέπουμε τους καλούς Έλληνες παίκτες να φεύγουν διαρκώς από το ελληνικό πρωτάθλημα και ψάχνουμε να βρούμε μετά ποιος θα έρθει να τους αντικαταστήσει και ξέρω εγώ τι. Ναι. Επιτέλους, λέω, κάποιοι από τους καλούς Έλληνες παίκτες να μην παίζουν σε ομάδες του εξωτερικού, αλλά να παίζουν εδώ. Γιατί πόσα χρόνια το συζητάμε αυτό. Τα νέα, τα παιδιά, τα δικά μας, δίπλα σε κάποιο καλό Έλληνα παίχτη, όσο να είναι, θα γίνουν και λίγο καλύτερα. Και όχι δίπλα σε μισθοφόρους. Εγώ δεν διαφωνώ, αρκεί μια ελληνική ομάδα να τους δίνει τα χρήματα που μπορούν να βρουν έξω. Έτσι, διότι επαγγελματίες. Ο Φορτούνης είχε πρόταση, αν θυμάμαι καλά, μας τα έλεγε και την Παρασκευή, 14 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω τώρα. 14 εκατομμύρια ευρώ. 14 εκατομμύρια ευρώ για μια μεταγραφή. Οπότε φαντάζομαι ότι δεν έμεινε μόνο γιατί αγαπάει τη φανέλα. Εμείς γιατί δεν γίναμε ποδοσφαιριστές όλοι. Να σου πω, εμείς δεν μπορούσαμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε στο πρώτο θέμα. Να γυρίσουμε πάλι λίγο στα πολιτικά. Τηλεοπτική δημοκρατία στο ανάγνωσμα. Έτσι. Δεν θα γίνει το debate των πολιτικών αρχηγών. Ακριβώς δεν θα γίνει το debate. Είναι το θέμα, το θέμα της ημέρας. 7 φορές ισόβια στον serial killer της Κύπρου. Και Πάνος Καμένος, ο συγκυβερνήτης του Τσίπρα, με φερέτη πολλών εκατομμυρίων. Και αυτό, ωραίο θέμα. Αυτό, να κλείσει τη μοίρα σου πάνω στο φερέτη. Έτσι. Είναι παρήγορο πολύ. Και Πτολεμαΐδα, σήμερα θα έπαιρνε πτυχίο ένας από τους ποδηλέτες που σκοτώθηκαν σε τροχαίο, αχθές το φοβερό τροχαίο δυστύχημα. Απίστευτο. Απίστευτο, πραγματικά. Λοιπόν, να πάμε στα παραπολιτικά.gr. Καρφώνει τον Τσίπρα η Νέα Δημοκρατία. Με ευθύνη του να βάγισε το debate. Τώρα εκατέρωθεν βολές, αυτό είναι λογικό. Η εφημερίδα Δημοκρατία στοχοποιεί Μαρέβα και Άδωνη και ο στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εκλογικές περιφέρειες του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο CNN Greece να δούμε εδώ ποιο είναι το πρώτο θέμα. Εντάξει, νέα πολιτική κόντρα μετά το ναυάγιο για το debate. Ναι, στο τέλος, επειδή debate δεν κάνουμε, θα παίξουμε ένα μουτζούρι, ένα blame game, το οποίο θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον για το debate από ό,τι φαίνεται. Και πάμε και στην εφημερίδα. Το μετάνιωσε ο Τσίπρας που δεν έκανε εθνικές εκλογές τον Μάιο. Εγώ σου τα έλεγα. Ποιος του τα έλεγε τώρα αυτό? Ναι, δεν ήταν ένας πάντως. Δεν ήταν ένας, όχι, ήταν ήταν πολύ. Η αλήθεια είναι ότι επικράτησε μια αισιόδοξη αντίληψη στον Αλέξη Τσίπρα ότι η διαφορά θα είναι μικρή και θα παλεύετε και αφού καταγραφεί αυτή η μικρή διαφορά θα πάει να κερδίσει σε εθνικές εκλογές. Το 9.30. Στην εικόνα είναι περιστέρα από ό,τι βλέπω πάντως πίσω. Όχι, είναι η Έφη Αξιόγλου. Η Έφη Αξιόγλου είναι. Κοίτα να δεις, υπάρχουν και χειρότερα. Σκέψου να το έχεις την κρεβατομουρμούρα, εγώ στα έλεγα. Τουλάχιστον στο λέει συνεργάτη. Είναι σκοτεινό το φόντο. Αντέχετε κιόλας. Λοιπόν, πάμε και στο news, τελευταίο site, να δούμε τι έχει πρώτο θέμα. Δίκη serial killer Κύπρου. 7 φορές ισόβια στον Ορέστη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Τζορτζίνα Μαγιαρέζ. Να πάμε σε μια άλλη ωραία κυρία να σας καλωσορίσουμε εδώ στο ΓΑΝ. Ευγενία Βασάλου, υποψήφια βουλευτής. Ευγενία Σασάλου. Σασάλου. Ευγενία, το κάνουν όλοι. Σας φωνάζουν Ευγενία. Ευγενία ολόκληρο με το βαφτιστικό. Αγαπάω τα βαφτιστικά ονόματα. Και υποψήφια βουλευτής στην Ηλία. Με το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Δεν έχουμε καταλάβει κανένα δύο πράγματα και πρέπει να πω ότι είμαστε από τις εκπομπές που φιλοξενούμε υποψηφίους από το Μέρα 25. Πείτε μου. Την πολιτική σας πρόταση. Γιατί βλέπουμε τις κουβέντες να εγκλωβίζονται τι έκανε ο Βαρουφάκης το 2015 κτλ. Ναι. Ο καθένας μας κάνει την ταμείο, την αξιολόγησή του. Τώρα γιατί. Τώρα γιατί. Είναι ένα ερώτημα που έθεσα και εγώ η ίδια όταν δέχτηκα την πρόταση και πήρα μια πολύ ανακουφιστική απάντηση. Ότι πέρα από 7 βασικά στοιχεία, 7 τομές που τις έχουμε συναποφασίσει και με άλλους ανθρώπους στην Ευρώπη, στην υγιή Ευρώπη. Αυτή την ώρα γίνεται ένα καινούριο κόμμα, μια καινούρια προσπάθεια και η ατζέντα είναι επίτηδες ανοιχτή για να μπορέσουμε να μπούμε καινούργιοι άνθρωποι
και να φέρουμε και την εμπειρία μας και την τεχνογνωσία μας και που έχουμε δουλέψει περισσότεροι, για να πούμε μήπως επιτέλους, μήπως πούμε κάτι διαφορετικό και γίνουν τα πράγματα με έναν άλλο τρόπο. Η πρόταση έχει ένα ευρύ πλαίσιο σε κάθε σημείο. Ας πούμε, εγώ τώρα μιλήσω λίγο για την περιφέρεια, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει, γιατί αρκετά για τις κεντρικές πολιτικές. Γιατί κάπως μιλάμε όλοι για το πολύ κεντρικό και είναι σαν να είναι ξεχασμένοι οι άνθρωποι στην επαρχία, ειδικά στο νομό Ηλίας. Εμένα αυτό με πειράζει και γι' αυτό αποφάσισα ότι εγώ θα βγω εκεί να πάω να μιλήσω, να φωνάξω. Πράσινη μετάβαση. Τι θα γίνει με τον πρωτογενή τομέα της καλλιέργειας. Εκεί υπάρχουν προτάσεις. Ότι θα καλλιεργήσουμε έτσι, δεν θα επιτρέψουμε την καταστροφή. Υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν ατζέντες από τους ανθρώπους που ασχολούνται. Δηλαδή, εγώ δεν πήγα να πω κάτι γενικό. Πήγα και είπα, εγώ έχω 10 πράγματα. Γιατί εδώ και 2 χρόνια ασχολούμαι πάρα πολύ πώς θα γίνει αυτό πάρα πολύ καλύτερα. Είμαι από ένα νομό που έχει υποφέρει από φωτιές. Το κεντρικό ζητούμενο είναι να εκπροσωπήσετε, να εμφανιστεί το Μέρα 25 ως ένα υποκατάστατο των οικολόγων, ας πούμε. Όχι, αυτό είναι καθόλου, το διότι οι οικολόγοι, λυπάμαι που το λέω, εγώ έχω με την εντύπωση ότι είναι το αντιμνημονιακό στο τραπέζι. Δεν είναι ακόμα με ιδεολειψίες έτσι οικολογικές. Εξάλλου, οι οικολόγοι έδειξαν το πρόσωπό τους, συνεργαζόμενοι με την προηγούμενη κυβέρνηση, κάθισαν στις καρέκλες του Υπουργείου στο ΙΠΕΚΑ, με ό,τι αποτέλεσμα είχαν. Δεν τους είδα να παρενέβησαν πουθενά, ούτε στους δασικούς χάρτες, ούτε στους υδρογονάνθρακες, ούτε πουθενά. Εμείς τώρα μιλάμε για ανθρώπους που έχουν σπουδάσει 5 πράγματα και θέλουν να πούνε 5 ρεαλιστικά. Εξάλλου, κανένα μεγάλο έργο δεν θα γίνει αύριο. Μιλάμε για τις μεταβατικές περιόδους και πώς θα διορθώσουμε αυτό. Έχετε ξανασχοληθεί με την πολιτική? Πώς κατέληξα στην πολιτική? Όχι, απλώς. Έτυχε να δουλεύω σε μια εταιρεία που λέγεται Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ, όπου είχε μια νομική υπηρεσία. Ήμουνα η πρόεδρος 60 ανθρώπων και μπήκαμε σε μια πάρα πολύ μεγάλη περιπέτεια, η οποία έσκασε στα χέρια μου, διότι υπήρχε απόφαση της πολιτικής ηγεσίας να διαλυθεί αυτή η νομική υπηρεσία. Και με αυτόν τον τρόπο, επειδή αναγκάστηκα να σηκωθώ από την καρέκλα μου, να το αναλάβω, να πάμε στα δικαστήρια, να πάμε στα Συμβούλια της Επικρατείας, από εκεί ξεκίνησε και μια άλλη επίθεση. Γι' αυτό θα κουβεντιάσουμε για τους δικηγόρους στο ψηφοδέλτιο. Ναι. Ξεκίνησε μια άλλη επίθεση κατά του δικηγορικού κλάδου και κυρίως για τους εμείς τους δικηγόρους, έτσι κάτι ύποπτες κινήσεις. Οπότε στη συνέχεια άνοιξε και μια άλλη πόρτα, ότι όχι, αυτός ο κλάδος είναι χρήσιμος στο να μπορεί να ασκεί σωστά το λειτουργήμα του και να λέει ναι και όχι. Το δημόσιο το πιστεύετε? Εάν ήμασταν σε έναν ιδανικό πλανήτη και ήμασταν όλοι ιδανικοί πολίτες και εμείς απ' έξω, θα το πίστευα. Αυτή τη στιγμή, νομίζω, προσωπική άποψη, και αυτή φέρνω και στο Μέρα 25, γιατί κουβεντιάζουμε ακόμα εκεί και αυτό είναι το ωραίο, η απάντηση είναι κάπου στη μέση. Σας ρωτώ, ναι, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται με την εμπειρία του, την επαγγελματική, και λέει: εγώ αυτά ξέρω, σε ένα κόμμα που είναι υποδιαμόρφωση και οι θέσεις του είναι υποδιαμόρφωση, είναι μια πολύ κομβική ερώτηση, ας πούμε, αν πιστεύει κάποιος στο κράτος, στο δημόσιο, δεν πιστεύει. Θεωρώ ότι είναι ανάλογα με το έργο που εκπονεί ο φορέας. Δηλαδή, χωρίς ιδεολογικό πρόσημο. Όχι, πρέπει οι φορείς που έχουν, κατά την προσωπική μου άποψη, έτσι, που κάνουν κοινωνικό έργο, όπως η υγεία κτλ., θα πρέπει, αφού εξηγιανθούν με τρόπους που δεν τους γνωρίζω, να είναι ακρεφνές δημόσιο. Ναι. Πιστεύω ότι οι εταιρείες που κάνουν μεγάλα έργα, που θέλουν ταχύτητα και γρήγορη ανάθεση και πολύ μεγάλο έλεγχο και να μπορούν να κινούνται στην αγορά με όρος ιδιώτη, να είναι να έχουν ευελιξία. Και έλεγχο κρατικό, γιατί μιλάμε για τα χρηματολονών μας, έτσι δεν είναι? Ναι, προφανώς. Ωραία. Και πιστεύω ότι στα πολύ μικρά έργα, εφόσον υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ελεγχθεί, επαναλαμβάνω, για την ακαιρεότητά τους, για το τι προϊόν έχουν παραδώσει πάλι στην αγορά και έχουν κάποιες καλές ιδέες που θα πνιγούν στον κυκαιώνα του δημοσίου και σε ό,τι άλλο, να μπορούν να έχουν την ευκαιρία. Άρα, και όλοι να αξιολογούμε αυτά όλοι παρακάτω. Αυτή είναι. Δεν ξέρω αν σας ακούγεται ρομαντικό. Γιατί πρέπει να έχουμε ένα πράγμα όχι, για όλα. Είναι ειλικρινές. Οπότε... Εγώ ένα ρομαντισμό τον βρίσκω, αλλά κυρία σας θέλω να ρωτήσω το εξής. Τώρα λέτε ρεαλιστική ανυπακοή. Εμένα μου δίνετε την αίσθηση ότι βρίσκετε ωραίες λέξεις, τις κολλάτε μαζί. Θυμάμαι για παράδειγμα και το δημιουργική ασάφεια που έλεγε ο Γιάννης Βαρουφάκης. Τις κολλάτε μαζί και βγάζετε πια όχι ως λέξη, αλλά ως φράση, ένα νεολογισμό. Τι σημαίνει ρεαλιστική ανυπακοή?
Αχ, θα σας το πω γιατί είναι το αγαπημένο μου. Εγώ είναι ένας από τους λόγους που μου αρέσει αυτή η ταμπέλα από πάνω μου. Εγώ δεν το έχω καταλάβει ακόμα και το έχουμε ρωτήσει ξανά. Νομίζω ρωτήσαμε και τον ίδιο τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που έρχεται ένα νομοσχέδιο, μην πάμε πάλι μόνο στα μεγάλα, ναι, και έχει είτε προχειρότητες, είτε παραθυράκια εκ του πονηρού, είτε και ακραίοι ρομαντικοί που δεν απηχούν αυτό που σκέφτονται στην πραγματική οικονομία και αγορά, να έχεις αντιπρόταση, όχι, όχι για το όχι, να δεθούμε στα κάγκελα και να φωνάζουμε όχι. Άρα να πούμε θα λέμε όχι μέχρι εκεί που μας παίρνει, μετά συμφωνούμε άμα δεν μας παίρνει. Εφόσον το όχι μαζί με αντιπρόταση. Καλά, φαντάζομαι ότι αυτό δεν το κάνουν όλοι όλα τα κόμματα. Αυτά υπάρχουν και κόμματα. Όχι, φεύγω, τα πετάω, δεν με νοιάζει, θα το κάνουμε έτσι όπως θέλω εγώ. Δεν σημαίνει θα είμαστε ανυπάκουοι μέχρι εκεί που μπορούμε και αυτό μετά. Αυτό σημαίνει και έτσι το έχω εκλάβει εγώ. Ότι θα μου κάνετε μια πρόταση που μπορεί να σας πω όχι, όχι γιατί με ενοχλεί ιδεολογικά. Ναι. Όχι γιατί αυτό με αυτούς τους αριθμούς δεν θα βγάλει ταμείο. Όχι γιατί αυτό θα πέσει έξω στα χρονοδιαγράμματα. Όχι γιατί αυτό θα μας φέρει μπροστά σε μια άλλη αλυσίδα γεγονότων. Να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία εκεί. Σας ευχαριστώ εκεί. Πάρα να είστε καλά πολύ. Με το Μέρα 25 στην Ηλία. Και δεν πρόλαβα να μιλήσω για τις ελιές μου και τα πορτοκάλια μου. Και τι θα κάνω, πώς θα γίνουμε εκεί πέρα. Το ότι τα αγαπάτε φτάνει. Ευχαριστώ εμείς πάρα πολύ. Θα αφήσουμε σας δικηγόρο μένα, αλλά θα πάμε σε μια πολύ διαφορετική υπόθεση. Μιλάμε για αυτή τη Χρυσή Αυγή, την οποία το αν και εμείς εδώ προσπαθούμε να παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση με τη βοήθεια του Γιάννη Τζιάκα. Καλώ το Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Σήμερα ήταν άλλη μια μέρα που συνεχίστηκε η δίκη τη Χρυσή Αυγή με δύο απολογίε, τι απολογίε του Καζατζόγλου και του Καλαρίτη. Πρώτη ήταν η απολογία του Καζατζόγλου, που πραγματικά εκεί τα πράγματα ήταν πολύ μπερδεμένα. Στι προηγούμενε απολογίε, όντω υποστήριζαν ότι κανεί δεν ήταν εκεί, κανεί δεν είδε τίποτα. Όλοι για τυχαίου λόγου μίλησαν στο τηλέφωνο και όλοι για τυχαίου λόγου βρέθηκαν σε μια κλειδιά. Ο Καζατζόγλου όμως δεν κατέστησε σαφές ούτε που ήταν, ούτε τι ώρες ήταν, ούτε για ποιο λόγο ήταν τα τηλεφωνήματα. Παραδέχτηκε ότι είχε συναντηθεί με τον Ρουπακιά κοντά στις 12 η ώρα, αλλά για φυλάδια. Μετά, όταν οι ερωτήσεις άρχισαν να γίνονται πιεστικές, είπε ότι το τηλέφωνό του τελικά το είχε ξεχάσει στο αυτοκίνητο του Ρουπακιά και συγκεκριμένα στον ουρανό του αυτοκίνητου του Ρουπακιά. Μετά, το κινητό βέβαια είχε βρεθεί στο ντουλαπάκι του αυτοκίνητου του δολοφόνου του Παύλου Φίσα. Παρ' όλα αυτά, ο Καζατζόγλου δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις. Είπε ότι έχει σταματήσει να βρίσκεται στη Χρυσή Αυγή. Παρ' όλα αυτά, όταν ρωτήθηκε αν είχε συνομιλίες με τον Γιάννη Λαγό, αυτό που ανέφερε είναι ότι με δύο μήνες στη Χρυσή Αυγή δεν είχε το προνόμιο να μιλάει με τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Όταν η έδρα του ανέφερε βέβαια τους μάρτυρες που αναφέραν ότι είχαν στοχοποιήσει τον Παύλο Φίσα εδώ και 3-4 μήνες πριν τη δολοφονία. Και αυτός τους είπε ψυχοπαθείς, όπως και κάνει και ο Γιάννης Άγκος. Γιάννη μου, όπως μας είπες και την Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, εδώ είναι το παίζουμε τρελίτσα. Κατά τύχη μιλάγαμε στα κινητά, για άλλους λόγους τηλεφωνηθήκαμε, κάτι προσωπικά είχαμε να πούμε, όλα γενικώς είναι κάπως. Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι τώρα έχουμε παρακολουθήσει 4 απολογίες. Και οι 4 άνθρωποι από τους 18 κατηγορουμένους δεν είδαν τίποτα, δεν βρέθηκαν στο σημείο. Όλοι όμως είχαν 6 και 7 φορές συνομιλήσει μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά, όλα ήταν για τυχαίους λόγους. Να πούμε ότι ο Καζατζόγλου ανέφερε στην απολογία του ότι ο Ρουπακιάς είναι ένας φιλήσυχος άνθρωπος, όπως τον ανέφερε. Μετά την απολογία του Καζατζόγλου υπήρξε και μια μικρή ένταση. Τα λεγόμενα του προκάλεσαν αντιδράσεις, όπως μπορείτε να φανταστείτε, και στο ακροατήριο και στη Μάγδα Φίσα. Μετά, από εκεί και πέρα, μετά τη διακοπή, ήταν η απολογία του Καλαρίτη. Η απολογία του Καλαρίτη προκάλεσε διαφόρων ειδών συναισθήματα στο ακροατήριο και στη δικαστική αίθουσα. Προκάλεσε οργή όταν ανέφερε ότι προσευχόταν να μην βρεθεί στη θέση που βρίσκεται, καθώς τότε, την εποχή της, που συνέβη και η δολοφονία στο Κερατσίνη, η Χρυσή Αυγή ήταν ανερχόμενο κόμμα και περίμενα πότε θα γίνει μια προβοκάτσια, κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Αναφερόμενο σε προβοκάτσια, δεν ξέρω τι μπορεί να καταλάβει κανείς. Ενώ. Όταν, η δολοφονία είναι ομολογημένη πάντως. Έτσι. Είναι. Ναι, δηλαδή μάλιστα, θέλω να πω ότι χωρίς να θέλω τώρα να μπω στην ουσία της υπόθεσης, όταν μιλάμε για μια ομολογημένη δολοφονία, δεν μπορούμε ταυτόχρονα να μιλάμε και για προβοκάτσια. Εξού και φαντάζομαι η αντίδραση του ακροατηρίου. Ναι, η αντίδραση του ακροατηρίου ήταν μεγάλη και μάλιστα όταν ρωτήθηκε από την έδρα ο Καλαρίτης, αν όλο αυτό τον καιρό όταν είχε κρατηθεί, αναρωτήθηκε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Γιατί ο Καλαρίτης στην απολογία του είπε ότι το βράδυ ήταν σπίτι του μέχρι το επόμενο πρωί.
και έμαθε το επόμενο μεσημέρι τι είχε συμβεί. Όταν ρωτήθηκε από την πρόεδρο αν οδηγηθήκατε σε κάποιο συμπέρασμα, τέλος πάντων συνομιλώντας και με συγκροτούμενους, είπε ορίστε εδώ, είναι δείχνοντας τον Ντρουπακιά. Ενώ κάτι που αξίζει πολύ να σημειώσουμε, όταν πλέον του αναφέρανε η πρόεδρος του δικαστηρίου, η εισαγγελέα, την πληθώρα των συνομιλιών που είχε μέλη της Χρύσης Αυγής εκείνο το βράδυ, αναφέρθηκε σε σατανική σύμπτωση. Γιάννη Γιάκα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσύ μπήκε στην ουσία, εγώ απ' την άλλη σκεφτόμουν τον Γιάννη να συνεχίζει ασπρομάλης πια να λέει τι έγινε την προηγούμενη ώρα στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Έτσι όπως το πάμε. Είναι μια υπόθεση που θέλει πολλούς μήνες ακόμη, παρότι μπήκαμε στις απολογίες. Έχει πάρα πολύ δρόμο, διότι ίσως είναι και παγκόσμιο ρεκόρ δίκης, έτσι. Δεν νομίζω ότι... Να σου πω, θα είναι ένα ρεκόρ που θα, κανονικά θα πρέπει να μας κάνει να ντρεπόμαστε. Λοιπόν, είναι 3 και 34. Αυτά. Εγώ θα αποχαιρετήσω εδώ. Εσύ έχεις την τύχη να έχεις την Ελένη Στεργίου δίπλα σου. Εντάξει, έχω μέσα στο βάν, είναι αλήθεια αυτό και μου κάνουν τα χατήρια. Έτσι, εξού και θα φέρουν την Ελένη μετά. Για να κλείσουμε παρέα την εκπομπή. Καλή συνέχεια. Επιστρέψαμε. Καλησπέρα. Κυρία Ελένη Στεργίου. Κύριος Γιώργος. Πρέπει να... Έτσι αδελφός. Ο κύριος Γιώργος. Και επειδή κυρίες και κύριοι στην αρχή τη σκίζει κάποιος στη γάτα, μετά δεν έχει καμία ευκαιρία, μια σωστή γνωριμία μια γυναίκα γίνεται ως εξής. Μισό λεπτάκι. Είναι ένας φίλος μου στο τηλέφωνο, είναι ο κύριος Γιώργος Νικοκύρης και έχουμε να μιλήσουμε για μπάλα. Για μπάλα. Να μιλήσετε έτσι, για μπάλα. Να τα λέμε σωστά τα πράγματα. Καλώς τον. Τι κάνετε, ό,τι τι μπορούμε. Θέλετε να πούμε για μπάλα. Μεταγραφές και ταξίδια. Καταρχήν θέλω να απαντήσω σε βασικές ερωτήσεις. Ποια είναι αυτή η Βικτόρια που φεύγει ο Ολυμπιακός να πάει να τη βρει στην Τσεχία? Γιατί Τσέχα και Βικτόρια κάπως ακούγεται. Είναι η Βικτόρια του Πλιζέν. Την οποία είναι αλληνού τη... δηλαδή. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Ακριβώς. Θα τη βρει ένα μήνα μετά. Σήμερα έφυγε για να πάει να βρει στην Πολωνία τα γήπεδα στα οποία θα προετοιμαστεί. Είναι αυτό το κλισέ που χρησιμοποιούμε εμείς οι αθλητικοί, ότι παίρνουν τα βουνά, ότι τώρα αρχίζουν τα ζόρια, τα δύσκολα, ότι θα τους βγάλει το λάδι ο προπονητής. Θα τα έχετε ακούσει και θα τα έχετε διαβάσει σίγουρα πάρα πολλές φορές. Γιώργο, μου να σου πω κάτι, έτσι, επειδή το παρουσιάζει λίγο εύκολα. Εσύ μιλάς στην μπάλα, έχεις κάνει προετοιμασία ποτέ? Εγώ έχω κάνει 12 προετοιμασίες, όχι όμως ως ποδοσφαιριστής, καλύπτοντας τις προετοιμασίες του Ολυμπιακού. Την έχω αλλάζεις, τρέξει και εγώ, Γιώργο. Την αλλάζεις μια ντουζίνα τέτοιες προετοιμασίες με μια φυσική κατάσταση επίπεδου Champions League? Ναι, όχι, δεν θα τα καταφέρω. Βλέπεις, ήδη μου φεύγει το μικρόφωνο μόνο που το σκέφτομαι. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός αυτή την ώρα λοιπόν πετάει για τελικό προορισμό το Γκντάνσκ της Πολωνίας. Εκεί είναι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Μαζί και ο αρχηγός του, ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος λίγα λεπτά νωρίτερα από την αναχώρηση της ομάδας υπέγραψε το νέο πλουσιοπάροχο συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Πάμε να δούμε και τι ακριβώς δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης στο αεροδρόμιο φεύγοντας για την Πολωνία. Με όλους τους ανθρώπους του Ολυμπιακού έχω πάρα πολύ καλή σχέση, αλλά αυτό που μέτρησε περισσότερο είναι η σχέση μου που έχω με τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη. Κάναμε ένα ραντεβού και όλα ήταν πολύ εύκολα, έχουμε μια άριστη σχέση και το θέμα τελείωσε μέσα σε 10 λεπτά. Ναι, σίγουρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που υπέγραψα με τον Ολυμπιακό για άλλα 4 χρόνια. Έμεινα στο σύλλογο που με έδειξε πιο πολύ αγάπη και εμπιστοσύνη και έδειξα ότι για μένα δεν μετράνε μόνο τα συμβόλαια και τα χρήματα. Έχω εισπράξει πάρα πολύ αγάπη από αυτό το σύλλογο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και θα κάνω τα πάντα για να τους δικαιώσω. Έκανα κάποιες προπονήσεις, είμαι έτοιμος. Είναι μια πρόκληση για τον Ολυμπιακό να επιστρέψουμε και πάλι στους τίτλους που βρισκόμασταν παλιότερα. Πάμε τώρα για την προετοιμασία. Έχουν έρθει καινούργιοι παίχτες, οπότε πρέπει να δουλέψουμε για να είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, ξέρεις, πότε κλείνεις εύκολα μια συζήτηση? Με την μπάλα. Ναι. Ή πότε, ρε παιδί μου, χρειάζεται, ξέρω εγώ, να γράψεις λίγες λέξεις. Σου δώσω μια πάσα. Παρακαλώ. Για συνέντευξη. Ναι, αμέ. Έχουμε εδώ φιλοξενούμενο εκπρόσωπο. Εδώ σε θέλω εγώ τώρα, γιατί νομίζω ότι έκανες πάσα. Εγώ θα σου δώσω assist να σκοράρεις. Ορίστε.
Για μπάλα μιλάγαμε, Πασόκ Φόφη διαβάζουμε. Ναι, αυτό είναι... Τι, προβοκάτσια. Ναι. Ε? Ναι. Πασόκ Φόφη, αυτά είναι. Και νούμερο 10. Πασόκ Φόφη και βλέπω κόκκινη φανέλα. Κοίτα, σε αφού πρασίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, κοκκίνησε το ΠΑΣΟΚ. Κόκκινη κάρτα ή κάτι άλλο σημαίνει, τι σημαίνει. Θα δείξει, νομίζω μόνο σε εκλογές θα το καταλάβουμε αυτό. Να ρωτήσουμε τον κύριο Νίκο Λαλιώτη, υποψήφιος λοιπόν με το κίνημα αλλαγής, στην Αλφα Αθήνας. Ναι, με κόκκινη φανέλα εσείς. Με κόκκινη φανέλα, τι πάντα πράσινη. Σηματοδοτεί. Πράσινη φανέλα μας. Πράσινη. Ναι. Θα με κόκκινη εδώ. Εντάξει. Ναι, τι, εδώ γίνεται καυγάς. Εχθές διαβάσαμε Twitter tweet από τον Πρωθυπουργό που έλεγε ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά κλπ. Ναι, δυστυχώς με τον κύριο Τσίπρα δεν έχει χαθεί το όριο της ντροπής πια. Δηλαδή μπορεί να πει τα πάντα. Είναι ντροπή να χρησιμοποιήσει ο κύριος Τσίπρας το όνομα του Ανδρέα Παπανδρέου. Μετά από όλη αυτή την πορεία του και όλη αυτή τη... τον πόλεμο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, απέναντι σε αυτή τη λαιλασία και τη σκευωρία την τελευταία που έχει γίνει με την ομάδα. Μα για ποιο ΠΑΣΟΚ μιλάτε, γιατί το ΠΑΣΟΚ των τελευταίων ετών συνεργάστηκε με τη δεξιά για παράδειγμα. Οπότε ποιος νομιμοποιείται να λέει, ξέρω εγώ, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κάποιες ιστορικές στιγμές που πρέπει να κάνεις κάποιες υπερβάσεις. Δηλαδή όταν η χώρα βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση που βρισκόταν. Δεν γινόταν να μην βοηθήσεις, να μην συνεργαστείς και να αφήσεις τη χώρα να πέσει στον κρεμό. Φαντάζομαι αν γινόταν ένας πόλεμος, δηλαδή θα είμαστε... Κάτι τέτοιο, κάποια τέτοια απάντηση δηλαδή, θα δίνατε και σε ένα πολίτη που μοιραία θα σας έλεγε αυτό που σας λέω και εγώ. Τι, να μην ξεχνάω τι σημαίνει δεξιά, ας πούμε. Κοιτάξτε να δείτε, πάνω απ' όλα είναι η χώρα και το συμφέρον της χώρας. Από εκεί και πέρα τα ιδεολογικά... Είναι για στιγμές οι οποίες δεν είναι τόσο κρίσιμες, κατά τη γνώμη μου δηλαδή. Άρα τότε πώς ασκείται μια κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσίπρα που συνεργάστηκε με τον Πάνο Καμένο και τους ανεξάρτητους Έλληνες. Γιατί η συνεργασία η δικιά μας με τη Νέα Δημοκρατία ήταν υποχρεωτική συνεργασία. Δεν μπορούσε να υπάρξει κυβέρνηση. Η συνεργασία με τον κύριο Καμένο και τον κύριο Τσίπρα ήταν μια επιλογή του. Ήταν μια καθαρή επιλογή, προτίμησε αυτό. Και ήταν και τελείως τερατογένες, μπορώ να πω. Μια ακροδεξιά έτσι, πολιτική προσωπικότητα με καμία συνάφεια και όμως το κοινό συμφέρον τους ένωσε και κυβέρνησε. Ναι, εγώ το ακούω, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι αν είναι ακροδεξιό το κόμμα των Ανέλ, εγώ δεν θέλω να το υιοθετήσω ως ορολογία, έχω την άποψή μου. Ο Καρατζαφέρης τι είναι, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Σήμερα, ας πούμε, ασκείται μια κριτική στη Νέα Δημοκρατία επειδή έκανε μεταγραφή κάποια κορυφαία στελέχη του λαός, τα οποία είναι κορυφαία στελέχη και στη Νέα Δημοκρατία. Και με αυτά συγκυβερνήσατε. Θέλω να πω, μήπως το αφήγημα αυτό περί δεξιάς, αριστεράς σήμερα, ακόμα και από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από εσάς, μοιάζει λίγο χλωμό και αδύναμο. Η αλήθεια είναι ότι, και είναι η προσωπική μου άποψη αυτή, ότι πραγματικά όλη αυτή η ιστορία δεξιά, αριστερά, συντηρητισμός, προοδευτισμός. Είναι λίγο παροχημένη και ξεπερασμένη από την ίδια την εποχή μας. Θεωρώ ότι η χώρα δεν είναι ούτε συντηρητική, ούτε προοδευτική. Κατά βάση είναι καθυστερημένη. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε ένα πολιτικό προσωπικό που να μπορέσει να πάει τη χώρα μπροστά στην εποχή της. Είναι πραγματικά μια πρωτοφανής εποχή αυτή που μπαίνουμε. Να σας θυμίζω την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που θα σαρώσει τα πάντα. Δεν θα υπάρχουν τα επόμενα 10 χρόνια 600. Κύριε Λαγιώδη, ξέρετε κάτι. Ναι. Στα διαλύματα που υπάρχουν μεταξύ εκπομπών, εγώ κάθομαι και χαζεύω. Mm-hmm. Πρέπει να πω ότι καλύτερα και από τις εκπομπές, τουλάχιστον τη δική μας, για να μιλήσω για εσάς, μου αρέσουν αυτά που βλέπω τα γεμίσματα. Mm-hmm. Στα γεμίσματα λοιπόν είδα κάτι αγελάδες 4G, 5G. Mm-hmm. Ειλικρινά το λέω. Κάθα και χάζεψα και λέω: κοίτα να δεις, ας πούμε, εδώ πέρα λες σε κάποιον να γίνει αγρότης και έχει στο μυαλό του καμιά τσουγκράνα, τίποτα. Ακριβώς. Και εκεί βλέπω αγελάδες οι οποίες έχουν αισθητήρες και μόλις είναι έτοιμες πάγουν και αρμέγονται αυτόματα. Ακριβώς. Στα ρομπότ. Αυτά όμως, εγώ ειλικρινά σας το λέω, δεν έχω ακούσει καν ακόμα να κάθεται και να τα πιάνει ο καθένας στον τομέα του και να μας τα κάνει φραγκοδίφραγκα, να μας πει τι είναι η βιομηχανική επανάσταση, η τέταρτη, τι είναι η ψηφιακή εποχή. Γενικόλογα πράγματα ακούμε. Δεν είναι ακόμα συγκεκριμένες. Εντάξει, όχι μόνο δράσεις. Για τη βιομηχανική επανάσταση και για την καινοτομία και για βασικά πράγματα. Βασικά δηλαδή, προφανώς θα μειώσετε τους φόρους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα κόμμα που θα λέει ότι θα αυξήσει τους φόρους ή ότι δεν θέλει ανάπτυξη. Αλλά είναι σαν να μοιάζουν όλα τα προγράμματα είναι ίδια για την επόμενη μέρα. Δηλαδή, το κίνημα αλλαγής πού διαφοροποιείται. Κοιτάξτε να δείτε. Το κίνημα αλλαγής είναι ένας ιστορικός χώρος που από την αρχή της
τη γέννησή του, προχώρησε την Ελλάδα. Παρόλα τα δυσάρεστα πράγματα που έχουν συμβεί, το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη προχώρησε την Ελλάδα. Ποια ήταν η Ελλάδα το 81, ποια ήταν το 2004 όταν παραδώσαμε. Λοιπόν, είναι μέσα στο DNA μας η πρόοδος. Ο προοδευτικός χώρος είναι το ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό και υπάρχει και αυτή, πώς να το πω, η στενοχώρια, ο θυμός βλέποντας σήμερα τον κύριο Τσίπρα να θέλει να οικειοποιηθεί το χώρο μας και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν δείχνουν το κίνημα αλλαγής να είναι ο πόλος, ο κεντρικός πόλος για την, όπως αναφέρετε, σε αυτό το χώρο. Ο πολίτης φαίνεται ότι επιλέγει το ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε κάτι. Το ΠΑΣΟΚ στοχοποιήθηκε τόσο πολύ. Να πω ποιον. Από όλο το πολιτικό σύστημα. Η αρχή της κρίσης βρήκε το ΠΑΣΟΚ να πολεμάει μόνο του με μια κατάσταση πρωτοφανή. Και όλοι οι άλλοι να είναι απέναντι και να πετροβολάνε. Και σε αυτό που λέτε θα πρέπει να, δεν ξέρω, να το ξανασκεφτείτε λίγο, να το ξαναδείτε το πράγμα. Διότι για παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία που συγκυβέρνησε με μνημόνιο, σήμερα φαίνεται να είναι σε μια λογική καβάλα στάλογο. Δεν ξέρω, θα επιβεβαιωθεί τις κάλπες βέβαια. Αλλά αν κρίνουμε τις ευρωεκλογές και τις δημοσκοπήσεις. Και να θυμίζει το πολύ ισχυρό κόμμα επικαιρού δικοματισμού. Ενώ εσείς έχετε αλλάξει θέσεις με την αριστερά. Τουλάχιστον σε διαφορετικά ποσοστά, έτσι. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία και γενικά ο συντηρητικός, ας πούμε, χώρος έχει μια δυνατότητα να μπορεί να κρατάει έναν πολύ μεγάλο πυρήνα. Ό,τι και να γίνει, δεν πρόκειται να διασπαστούν. Εμείς έχουμε τον καυγά μέσα μας. Κύριε Λαγιώτη, πριν σας ευχαριστήσουμε και σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, επειδή ήρθε ερώτηση, έχετε καμία σχέση με τον Κώστα Λαγιώτη? Όχι, είναι μια ερώτηση που την ακούω 40 χρόνια. Και εμάς μας ήρθε διάρκεια. Δεν έχω. Εγώ είμαι από την Αχαΐα, από το Αίγιο είναι η καταγωγή μου. Και η υποψηφιότητά σας είναι? Αλφα Αθήνας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι το επίθετό σας μπορεί να σας βοηθήσει, έτσι. Να τα λέμε και αυτά, γιατί πολλοί ψηφοφόροι ψηφίζουν με βάση το όνομα του αυτό που γνωρίζουν. Το οικείο. Μερική γιατί το Λαγιώτης είναι ένα όνομα οικείο με το ΠΑΣΟΚ. Ελένη το συναισθηματικό ΠΑΣΟΚ, επειδή είπατε πριν για το συνέστημα. Και με βάση το υποκοριστικό. Φραγκούλης. Φραγκούλης. Και βγαίνει ευρωβουλευτής. Και βγαίνει ευρωβουλευτής, ναι. Λοιπόν, λέγαμε να κλείσουμε με ένα χαμόγελο. Δυστυχώς θα κλείσουμε με μια σύγκρουση πάνω από τη Γερμανία, δύο αεροσκαφών και περισσότερα, τουλάχιστον τα πρώτα, ναι, θα μας τα πει τώρα η Ιουλία Βελισσάρατου. Με μία έκτακτη είδηση συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, καθώς δύο μαχητικά αεροσκάφη τύπου Eurofighter συγκρούστηκαν στον αέρα και συνετρίβησαν κοντά στη Γερμανία. Σύμφωνα λοιπόν με το Russia Today, συνετρίβησαν πάνω από το βορειοανατολικό κρατήδιο του Μακλεμβούργη στην Δυτική Πομερανία, σύμφωνα με τον Υπουργό της Γερμανίας, ο οποίος επιβεβαίωσε την πληροφορία και πρέπει να έχουν πέσει και σε κατοικημένη περιοχή. Οπότε για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε. Οπωσδήποτε, Ιουλία, και αφού σε ευχαριστήσουμε. Στις επόμενες εκπομπές θα υπάρχουν και νεότερα. Να ευχηθούμε, επειδή άκουσα αυτό για τις κατοικημένες περιοχές, να μην έχει άλλο απολογισμό πέρα από τη σύγκρουση των δύο μαχητικών. Κύριε Αστεριού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Προσδοκώ και αύριο την ίδια ώρα να είστε εδώ. Θα είμαι εδώ και θα τα πούμε. Καλό απόγευμα και για την τελευταία είδηση που μεταδώσαμε. Σας περιμένουν οι επόμενες εκπομπές για ενημέρωση. Το ραντεβουδάκι το δικό μας είναι για αύριο στις 2.